Ποιο πιστεύετε θα νικήσει? Ο Απόλλων. Αισιόδοξη για τη φετινή σεζόν? Ναι. Κάναμε και αρκετές μεταγραφές. Η ομάδα είναι δεμένη, κρατήσαμε τον κορμό και πιστεύω θα πάμε καλά. Πιστεύω η ομάδα μας, ο Απόλλων Καλαμαριάς, τρέχουμε κιόλας για αυτόν, γιατί τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε. Πιστεύω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και ένα καλύτερο να είναι. Πιστεύω θα είμαστε εμείς. Δεν ξέρω, μπορεί και η Σοπαλία, μπορεί και ο Άρης. Εγώ είμαι Απολώνια, το λέω. Και ο γιος μου Αριανός. Και ήρθαμε να δούμε το μάτς, απλούστατα. Ποιος από τους δύο θα φύγει χαρούμενο σήμερα? Εγώ λέω η Σοπαλία να είμαστε καλύτερα και οι δύο. Είναι δύσκολο μάτς με την Καλαμάρια. Είναι σκληροτράχηλη η ομάδα. Ανταργιανάρα! Ο Κατσαβάκης είναι πολύ καλός προπονητής. Αλλά πιστεύουμε και στο δικό μας προπονητή και στην ομάδα μας. Πιστεύω να ξεκινήσουμε καλά με τον νέο του Μπάκεβιτς. Ικανοποιημένος από την πρώτη του Μπάκεβιτς. Ότι πιστεύω στα λόγια του Χαλκιά, ότι ανέβασε τη ψυχολογία των παιχτών. Και το έδωσε με τη Σαρακώσα. Υποθέτω νίκη. Καθαρό διπλό. Περιμένω να δω έναν Άρη πολύ καλό. Από ό,τι ακούνε τα σχόλια του κόσμου, γενικά άσχετος των Αριανών φιλάθλων, έχει αλλάξει η ομάδα και θα πετάξει από εδώ και πέρα. Πρώτη σπουδαία ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο 18ο λεπτό. Περόνε Μπρίτο, μπαλά έφτασε στον Ουέλιγκτον, αυτός όμως καθυστέρησε. Ο Νέτο τον έκοψε την τελευταία στιγμή για να απομακρύνει ο Αουρέλιο. Σέντρα από τον Ουέλιγκτον στο 21ο λεπτό, απομακρύνει ο Χαλκιάς. Μπαλά φτάνει στον Φαβάλι, ο οποίος δέχει ένα μαρκάρισμα από τον Νέτο. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για ανατροπή για πέναλτι. Σουτ από τον Μπρίτο στο οριζόντιο δοκάρι. Απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Ο Φαβάλι διαμαρτύρεται στον Γερμανάκο. Οι άνθρωποι στον πάγκο του Απόλλωνα. Ο Άρης απείλησε και αυτός με τη σειρά του στο 35, σέντρα από τον Αουρέλιο. Η κεφαλιά από τον Ίβιτς, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Παβέλ Κόβατς σε κόρνερ. Δεύτερο ημίχρονο, 51ο λεπτό. Ένα σούτ από τον Ίβιτς, λόκαρε ο Κόβατς. Ο Άρης ήταν πιο επιθετικός. Στο δεύτερο 45 λεπτό, νέα ευκαιρία με τον Εμπεγλέρα. Σούτ αδύναμο, εύκολη δουλειά για τον Κόβατς στο 57ο λεπτό. Λάθος από τον αρχηγό του Άρη, τον Κώστα Νεμπεγλέρα, ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Περόνε. Διπλή απόκρουση όμως από τον Κώστα Χαλκιά, ο οποίος διατηρεί ανέπαφη την αιστεία του. Εδώ ο Περόνε δεν μπορεί να πιστέψει την ευκαιρία που έχασε στο 67ο λεπτό. Ο άλλος πρωταγωνιστής της φάσης, ο Κώστας Χαλκιάς, και οδηγίες από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. 78ο λεπτό. Ο Άρης προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ. Το σουτ του Καράπελα δεν βρίσκει στόχο. Οι φίλοι του Άρη που έδωσαν δυναμικό παρόν στο Καφτατζόγλιο. Εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά από τον Κάλβο. Μπάλα out στο 85. Μία ακόμα ευκαιρία για τον Άρη. Η κεφαλιά όμως του Καράπελα ήταν απελπιστικά άστοχη ύστερα από τη σέντρα του Νεμπεγλέρα. Και το σφύριγμα της λήξης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 0-0. Ο Μάκης Κατσαβάκης και οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα χαρακτήρισαν δίκαιο το ισόπαλο αποτέλεσμα στο πρώτο τους, υπενθυμίζω, εντός έδρας μάτς στο Καφτατζόγλιο. Στους γηπεδούχους πάντως έμεινε η πικρία για τις σημαντικές χαμένες ευκαιρίες. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, πιάνοντας ένα καλό ρυθμό, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα με βάση τις ευκαιρίες που βγήκανε αδικεί τον Απόλλωνα. Στο δεύτερο, ο Άρης πήρε τα ενία, μας πίεσε λίγο. Αλλά παρόλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο, τη μεγάλη ευκαιρία τη βγάλαμε εμείς με τον Μπερόνι. Είναι αρχή ακόμα, δύσκολα οι ομάδες να βρουν υψηλούς ρυθμούς. Και να είμαι ειλικρινής, περίμενα τον Άρη να είναι κουρασμένος. Παρόλο που έπαιξε την Πέμπτη. Μας έλειψε ο Μπούση, μας έλειψε ο Λαναρής. Θέλαμε να φρεσκάρουμε την επίθεσή μας με δύο ικανότατους παίκτες. Αυτά είναι. Προχωράμε. Είχαμε και δύο ομάδες από ένα ημίχρονο, αλλά τις πιο κλασικές ευκαιρίες είχαμε εμείς στο πρώτο. Και νομίζω ότι έπρεπε να είμαστε κυνηγητές του παιχνιδιού. Δύσκολο παιχνίδι για μας. Σίγουρα δεν έχουμε βρει το ρυθμό μας ακόμα στο πρωτάθλημα. Δείξαμε όμως παρόλα αυτά ότι διαθέτουμε ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο, αξιόμαχο. Παλέψαμε το πρώτο λεπτό μέχρι το 90, πρεσάραμε τον αντίπαλο. Νομίζω δημιουργήσαμε τις πιο κλασικές ευκαιρίες, αποκορύφαμε το δοκάρι που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο.
Από εκεί και πέρα μας ικανοποιεί και αυτό το αποτέλεσμα. Δείξαμε σταθερότητα στην άμυνα και θα κοιτάξουμε στο επόμενο παιχνίδι, βρίσκοντας σιγά σιγά το ρυθμό μας όπως είπα και νωρίτερα, να είμαστε ακόμα καλύτεροι και να πάρουμε περισσότερους βαθμούς ακόμα. Στο πρώτο ημίχρονο δικαιούμασταν να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Δεν ήρθε αυτό. Στο δεύτερο δεν κάναμε κάποια ιδιαίτερη φάση μπροστά από την εστία του Άρη και πιστεύω δίκαιο το αποτέλεσμα το 0-0. Παίζουμε σε ένα γήπεδο ακόμα άγνωστο για μας. Χρειάζεται λίγο χρόνο ώστε να συνηθίσουμε και να προσαρμοστούμε. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, κατά την άποψή μου είναι δίκαιο. Αν και στο πρώτο ημίχρονο ανήκε σε εμάς, είχαμε τις ευκαιρίες να προηγηθούμε. Δυστυχώς για εμάς δεν το καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστέψαμε ότι ο Άρης ήταν κουρασμένος, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Ίσως στα τελευταία λεπτά μας πίεσε. Αλλά στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Αφού δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, μοιραία δεν πήραμε και το αποτέλεσμα που θέλαμε. Ήταν ένα ντέρμπι το οποίο, όπως είδαμε όλοι, θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να κάνει γκολ τις ευκαιρίες που της δοθήκανε. Από την πλευρά μας θεωρώ ότι είχαμε περισσότερες ευκαιρίες να το πετύχουμε. Δεν τα καταφέραμε. Συνεχίζουμε με το επόμενο, κοιτάζοντας το επόμενο παιχνίδι με τον Πανιόνιο στην έδρα μας, με μοναδικό στόχο τους 3 βαθμούς της νίκης. Στην κούραση από το δύσκολο μάτς που είχε προηγηθεί την Πέμπτη, στάθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μιλώντας μετά το μάτς. Όσο για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, τον ντεμπούτο του με τον Άρη σε αγώνα πρωταθλήματος, τόνισε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο που αγωνίστηκε η ομάδα του στην αρχή του παιχνιδιού. Τα έλεγα, μπήκαμε λίγο φοβισμένα. Όχι φοβισμένα από το αντίπαλο, χωρίς να τους υποτιμήσουμε. Φοβισμένοι να μην μένουμε από τη δύναμη. Επειδή είχαμε πριν 3 μέρες ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Χωρίς μυαλό, 20 λεπτά, δεν ήμασταν αυτά η ομάδα, αυτή η ομάδα, όποια. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι. Από το δεύτερο μήχρονο είμαι ευχαριστημένος. Από το αποτέλεσμα δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος. Πιστεύω κάποιο από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι καλύτερα. Βέβαια θέλει και χρόνο και να είναι ακόμα πιο έτοιμος. Κόκκι έφταξε πάρα πολύ στα 2 παιχνίδια. Αλλά μόνος είναι. Εμείς πρέπει να έχουμε, πρέπει να φτιάξουμε, πρέπει να έχουμε κάποιο παίκτη. Θα δούμε τώρα, γκολ παίκτη δεν έχουμε. Κατάρρο. Bueno, pienso que el equipo hizo un esfuerzo el jueves muy importante y hoy pues lo ha notado, ¿no? Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι φάνηκε αυτό στον αγώνα. Pero aún así pienso que hemos tenido nuestras ocasiones y bueno, ha habido unos errores arbitrales importantes que nos podían haber costado el partido, ¿no? Ακόμα και με την προσπάθεια που έγινε, πιστεύω ότι έγιναν κάποια λάθη που ίσως θα μας κόστησαν για τον αγώνα. Είχαμε 2 ημίχρονα. Το πρώτο θα έλεγα ότι δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Ανεβήκαμε πάρα πολύ, παίξαμε πολύ καλά στο δεύτερο. Σίγουρα παίζει ρόλο και παράγον η κούραση. Αλλά νομίζω ότι παρασυρθήκαμε και λίγο και στον τρόπο παιχνιδιού της Καλαμαριάς, που προσπαθούσε να καταστρέψει εντός εισαγωγικών το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Νομίζω ότι αν είχαμε πετύχει ένα τέρμα θα κερδίζαμε. Από εκεί και πέρα κρατάμε το δεύτερο ημίχρονο και το αφήνουμε πίσω αυτό το παιχνίδι. Κοιτάμε το επόμενο με τον Ολυμπιακό. Όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κουρασμένος. Είσαι υποχρεωμένος να αγωνίζεσαι σε όλα τα παιχνίδια με το ίδιο πάθος. Εμείς σήμερα δεν βρεθήκαμε σε καλή μέρα. Πιστεύω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Τι ήταν αυτό που κράτησε τον Άρη σε αυτή τη μέτρια εμφάνιση σήμερα, Θέμη? Δεν μπορώ να βρω δικαιολογία. Εντάξει, ο ποδοσφαιριστής παρουσιάζει μια εικόνα μέσα στο γήπεδο. Από εκεί πέρα, σήμερα η ομάδα προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Ίσως είχαμε μείνει περισσότερο από όσο έπρεπε στη μεγάλη επιτυχία που είχαμε την Πέμπτη. Από εκεί πέρα, εντάξει, είναι ένα ισόπαλο αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Στον αγώνα με τον Ολυμπιακό έχουν στρέψει αποκλειστικά την προσοχή τους παίκτες και τεχνική ηγεσία του Άρη. Η σαββατιάτικη συνάντηση με την ομάδα του Πειραιά δίνει την ευκαιρία στους κίτρινους να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από την μέτρια σε γενικές γραμμές εμφάνιση του Καφτατζογλίου και συγχρόνως να αποκτήσουν καλή ψυχολογία για τον επαναληπτικό αγώνα του Λαρομαρέδα κόντρα Σαραγώσα. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ανεβάζει τους ρυθμούς προπόνησης, δίχως να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, με εξαίρεση αυτό του νεαρού Καράμπελα, καθώς ο Νάτσο Γκαρσία ακολούθησε σήμερα το πρόγραμμα και είναι έτοιμος για τον αγώνα με τους Ερυθρόλευκους. Αύριο εξάλλου, ο Σερβοέλληνας προπονητής θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για την συγκεκριμένη συνάντηση.
Την ίδια ώρα, η διοίκηση του Άρη προσπαθεί να δώσει λύσεις στο πρόβλημα που προέκυψε με τα εισιτήρια του επαναληπτικού αγώνα με την Σαραγώσα. Οι Ισπανοί, ενώ είχαν αρχικά συμφωνήσει για παραχώρηση 2.000 εισιτηρίων για τις ανάγκες των φίλων του Άρη σε χαμηλές τιμές, ενημέρωσαν τον επίσημο Άρη για διάθεση 1.700 τελικά εισιτηρίων των 55 ευρώ και άνω για τις ακριβότερες θύρες του γηπέδου. Αυτό ωστόσο που δημιουργεί ερωτηματικά είναι η διάθεση της Ισπανικής διοίκησης να είναι σε διάσπαρτες θύρες του γηπέδου, κάτι ασφαλώς που θα δημιουργήσει προβλήματα και είναι παράλληλα αντίθετο με τα όσα ισχύουν στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Για τον λόγο αυτό, ο Άρης θα ζητήσει την συνδρομή της UEFA προκειμένου να ξεπεραστούν τα όσα προβλήματα έχουν προκύψει στο συγκεκριμένο θέμα. Ο επαναληπτικός αγώνας για το κύπελο UEFA με την Σαραγώσα μπορεί να βρίσκεται στον ορίζοντα για τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς και τους παίκτες του, ωστόσο αυτό που προέχει είναι σε βαθιάτικη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Σερβοέλληνας τεχνικός μίλησε για τη συνάντηση με τον Πειραϊκό Σύλλογο και υποστήριξε πως ο Άρης θα αγωνιστεί αποφασισμένα για την νίκη κόντρα στην πρώην του ομάδα σε ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες. Οπωσδήποτε είναι ένα παιχνίδι για εμάς δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε, βέβαια θα το κάνουμε και για τον τύπο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Με ό,τι δύναμη θα έχουμε αυτά που μας συμφέρει. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αν θα τα κερδίσουμε, θα το δούμε Σάββατο. Ξέρουμε ότι είμαστε και πίσω, βαθμολογικά. Δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ εκτός από το UEFA. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε και έξυπνοι και δυνατοί και κινητικοί και καλή ψυχολογία, αποφασισμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, δεν είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός είναι καινούργια ομάδα, ομάδα που έχει καλούς παίκτες. Όποιοι έχουν δείξει τώρα Κυριακή, εντάξει, άλλο είναι Κυριακή, άλλο είναι Σάββατο τώρα. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται να είμαστε 90 λεπτά στο παιχνίδι και προσπάθεια να γίνει όσο μπορεί πιο δυνατή. Ο προπονητής του Άρη θα περιμένει και την αυριανή προπόνηση προκειμένου να καταλήξει στην εντεκάδα που θα παρατάξει έχοντας τη διάθεσή του και τους Φελίπε Νατσογκαρσία. Ακόμα πιο παιχνίδι για εμάς δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε, βέβαια θα το κάνουμε και για τον αντίπαλο, θα προσπαθήσουμε. Με ό,τι δύναμη θα έχουμε αυτά που μας συμφέρει. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αν θα τα κερδίσουμε, θα το δούμε Σάββατο. Ξέρουμε ότι είμαστε και πίσω, βαθμολογικά. Δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ εκτός από το UEFA. Θέλουμε και να κερδίσουμε πολύ, θέλουμε και να έχουμε βαθμούς περισσότερα. Να μην πάλι τρέχουμε. Σε κάθε παιχνίδι να έχουμε άγχος. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε και έξυπνοι και δυνατοί και κινητικοί και καλή ψυχολογία, αποφασισμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, δεν είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός είναι καινούργια ομάδα, ομάδα που έχει καλούς παίκτες, όποιοι έχουν δείξει τώρα Κυριακή. Εντάξει, άλλο είναι Κυριακή, άλλο είναι Σάββατο τώρα. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται να είμαστε 90 λεπτά στο παιχνίδι και προσπάθεια να γίνει όσο μπορεί πιο δυνατή. Η δεύτερη ερώτηση που μου κάνατε, εντάξει, κάθε προπονητής που έχει αλλάξει μερικές και δούλευε σε άλλες ομάδες και μετά έρχεται κάποια από αυτές τις ομάδες όπως εμένα τώρα ο Ολυμπιακός, είναι κάτι, δεν θα ήθελα να πω κάτι πολύ διαφορετικό. Εντάξει, καλές αμνήσεις έχεις, μένουν, αλλά το είναι παραδοτόν. Αυτό δεν μπορείς να αποφύγεις. Βέβαια, θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, όπως σας έχω πει. Όχι για κάποιους άλλους λόγους, εκτός από αυτούς που σας έχω πει.
Αλλά έτσι υπάρχει, Βασίλη. Το γεγονός ότι, όπως επισημάνατε, η ομάδα δυσκολεύεται να πετύχει πλήρες στο Λάινγκ, σας προβληματίζει και αν τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό, για να βιώσετε. Σκέφτομαι ότι είναι τυχαίο, ας πούμε. Κοίταξτε, προσπαθούμε να έχουμε ορισμένα πράγματα, όπως σας έχω πει και από αρχή. Αυτά τα πράγματα που σας είπα δεν είπα συγκεκριμένα ποια είναι. Ένα είναι και αυτό το σκοράρισμα που έχουμε πρόβλημα. Έχουμε και μερικούς παίκτες που έχουν λόγω του τραυματισμού μένει πίσω. Αυτό είναι το που μας δυσκολεύει τώρα. Πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα είναι καλύτερα. Από παιχνίδι σε παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι. Έχουμε πρόβλημα με τελική πάση. Που εύκολα πρέπει να γίνει. Στο δεύτερο μήκρο μπορούσαμε να το δούμε, μπορούσαμε και πριν. Αλλά πιστεύω στα δύσκολα ότι είναι καλύτερα, έτσι θέλω να το πω. Η ομάδα θα πάει καλύτερα. Αλέξη. Αλέξη. Από τη συνεργασία των ποδοσφαιριστών στο παιχνίδι του Καφτατζογλίου σε ένα καινούριο για τον Άρη τρόπο διάταξης, είστε ευχαριστημένοι για πρώτη φορά που δοκιμάσατε αυτό το στυλ παιχνιδιού? Είχαμε εμείς δύο μίχρονα. Το πρώτο μίχρονο πολύ χάλια είμαστε. Ιδιαίτερα 20 λεπτά, 25 λεπτά μετά κάτι αρχίσαμε. Δεύτερο μίχρονο είμαστε καλοί αρκετά, αλλά χωρίς γκολ, χωρίς τελική προσπάθεια, τελική πας. Στο πρώτο μήχρονο πιστεύω ότι φοβισμένα, σας έχω πει και μετά το παιχνίδι, αλλά φοβισμένα να μην μένουμε χωρίς κούραση, να μην, γιατί μερικοί είναι και κουρασμένα. Το αμέσως μπορούσατε να δείτε και στις σκέψεις του Ρονάλντου, κινήσεις και πώς έπαιξε. Δεν το κατηγορώ, ούτε το βάλω με αυτόν, αλλά στο δεύτερο είναι άλλο. Έτσι και άλλοι παίκτες είχαμε. Για παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα αμέσως. Πρώτη μπάλα που έρχεται στην άμυνα, αμέσως πάει πάνω. Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε, δεν μπορούμε να οργανώνουμε ένα παιχνίδι. Μια φάση να πάμε δεξιά-αριστερά, δεν πλησιάζουμε μακριά. Είμαστε με έναν και δύο μπακ που είχαμε και έχουμε πει πού θα είναι σε τρεις περιπτώσεις με τους δύο πάνω. Αυτές είναι οι δυσκολίες που είχαμε και εντάξει, είχαν μερικοί παίκτες και man-to-man που παίξαν από. Που έπαιξε Άρης, που τους δυσκόλεψε, αλλά έπρεπε άλλος να πάρει ευθύνη και να κάνει αυτά που γιατί περιμέναμε. Έχω απαντήσει. Τι ήταν η απάντηση? Αν να το συνεχίσω τώρα, γιατί ένα μέρος το καλύψατε. Αυτό πιστεύετε ότι θα καλυφθήσει το χρόνο, δηλαδή θα επιμείνετε σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού? Δεν νομίζω. Εντάξει, δεν είμαστε μόνο για ένα παιχνίδι εμείς. Για έναν τρόπο το παιχνίδι. Άρης μπορεί να παίζει και 2-3 τελικά. Είναι κοντά, ανάλογα και από τον αντίπαλο, ανάλογα βέβαια και από εμάς. Πώς θα είμαστε? Θα είναι άσχημο να είμαστε μόνο με μία. Να παίζουμε μόνο με έναν τρόπο. Τώρα πόσο δυνατοί να είμαστε, αυτό είναι άλλο. Σίγουρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι πολύ σημαντικό. Οι παίκτες πιστεύετε ότι έχουν μείνει αποκλειστικά σε αυτό το παιχνίδι ή σκέφτονται? Και ότι έχουν μείνει. Αν σκέφτονται αποκλειστικά αυτό το παιχνίδι ή το μυαλό τους είναι λίγο και στο ευρωπαϊκό που ακολουθεί με τη Σαραγώσα? Όχι, εμείς έχουμε Ολυμπιακό, δεν έχουμε Σαραγώσα. Δεν τη έχουμε Σαραγώσα. Άφησε τη Σαραγώσα μετά. Αυτό το παιχνίδι είναι το πρώτο και αυτό το παιχνίδι σκεφτόμαστε και αυτό το παιχνίδι θέλουμε να είμαστε προθυσμένοι όσο μπορούμε πιο καλά. Τον Ολυμπιακό, όπως είπατε και εσείς, παιδί είναι καινούριος τώρα. Δεν έχει δηλαδή σχέση με την ομάδα τότε που ήσταν εσείς. Έχει διαφορετικούς παίκτες, πολλά νέα πρόσωπα. Έχετε εντοπίσει κάποια βασικά δυνατά του σημεία τα οποία πρέπει εστιάζετε περισσότερο εσείς να προσέξετε περισσότερο? Κάποιους παίκτες συγκεκριμένα, αν έχετε? Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός τελευταίο παιχνίδι έχει βάλει 6 γκολ. Είναι εντυπωσιακό ένα παιχνίδι. Εντάξει, και αυτό το παιχνίδι ήταν χάλια πολύ, χωρίς να την κατηγορώ και να την υποτιμώ. Αλλά οπωσδήποτε μέσα είναι παίκτες οι οποίοι έχουν καλή συνεργασία και δεξιά και αριστερή πλευρά.
και ιδιαίτερα οι δύο τσενταφόρ, που είναι Λουαλούα με τον Κοβάτσεβιτς. Και πρέπει να ξέρουμε ο Τζόρτζεβιτς αν παίζει, θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Αν παίζει, λέω, αν του πάει παιχνίδι, αν το, γιατί ο Τζόρτζεβιτς όταν παίζει καλά, τότε και ο Ολυμπιακός παίζει. Ακόμα καλύτερα. Αυτός που είναι πιο επικίνδυνος από όλους είναι Γκαλέτη από δεξιά, που είναι πραγματικά σε μια καταπληκτική φόρμα το περίοδο. Έχει τώρα πιο να τα βάλει τα μήνυμα με το Ρασίδη δεξιά-αριστερά, τα μήνυμα ο Δουμέ. Τα παίζει με το Άντσα που δεν έχει παίξει, τα παίζει με αυτούς δύο που παίξανε, Τσέζαρ και το Ραούλ Μπράβο, με δύο χαφ αν το βάλει, γιατί έχει και Πατσαζόγλου και έχει το Άντσα, έχει το τρεις παίξεις ακόμα ένα. Όχι, στον Δίλιο δεν θα παίξανε χτες, μπορεί να βάλει κάποιον άλλο σε αυτή τη θέση. Αν τα βάλει το Άντσα τώρα, ανάλογα. Αυτό δεν αλλάζει πολύ. Πιστεύω ότι η επίθεση θα είναι ίδια. Έχουν κινήσει και από μία και πάλι πλευρά. Είναι δυνατή, είναι στο ψηλό παιχνίδι, δυνατή. Είναι εντάξει μία ομάδα αρκετά καλή. Όσον αφορά τον Άρη, έχετε δύο επιπλέον επιλογές, τον Γκαρσία και τον Φελίπε, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Γκαρσία και. Και Φελίπε, του Σάντσον, που ήταν τιμωρημένο με τον Απόλλωνα. Σκέφτεστε και παραπάνω αλλαγές, έχετε καταλήξει. Δεν έχω καταλήξει. Αυτές δύο μέρες, τρεις θα δούμε. Σκέφτομαι ορισμένα πράγματα, θα δούμε σε προπόνηση και σήμερα και αύριο. Αλλά. Δεν θέλω να βγούμε έξω και να παίζουμε αμυντικά, ούτε να έχουμε κανένα φόβο και όποιος θα είναι. Και με τη Σαραγώσα παίξαμε, προσπαθήσαμε, δώσαμε όλα. Είχαμε και καλά, είχαμε και άσχημα στοιχεία μέσα, όχι άσχημα, αλλά δεν ήταν τόσο καλά, αλλά κερδίσαμε στο τέλος. Θα δούμε. Αλέγωτσε, Βασίλη. Στο παιχνίδι με τη Σαραγώσα έχετε μιλήσει για τον κόσμο και πόσο βοήθησε. Περιμένετε κάτι ανάλογο και στο μάτς που θα δείτε. Το ίδιο. Σας έχω πει, δεν υπάρχει παιχνίδι που ο κόσμος δεν είναι πάρα πολύ σημαντικός σε εμάς. Καλύτερα σε αυτά που είναι ντέρμπι, που είναι Ολυμπιακός, που είναι μεγάλες ομάδες. Λέξη. Κούμπς, έχετε διακρίνει σε κάποιους παίκτες ενδεχομένως κάποια κούραση και αυτό σημαίνει ότι τα συνεχόμενα παιχνίδια θα βλέπουμε κάποιες αλλαγές, κάποιοι θα μένουν έξω, κάποιοι θα. Έχουμε 4-5 παίκτες που έχουν λόγω τραυματισμού έχουν μείνει πίσω. Μερικοί, ξέρω εγώ, να μην πω με ζόρι, αλλά μάλλον επειδή δεν υπήρχαν παίκτες, αρχίζανε χωρίς να είναι έτοιμοι. Τώρα τραβάνε κάτι άλλο που πρέπει λίγο να περάσει. Χρόνος να είναι πάλι εκεί που πρέπει να είναι. Θέλω να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, θα έχουμε ακόμα πιο καλύτερη φυσική κατάσταση, χωρίς να αφήνω κάποιες μία σε κάποιον άλλο κτλ. Αυτές οι δικαιοίες δεν είναι για εμάς, ούτε για μένα, ούτε για κανένα. Ό,τι είναι. Περνάμε στο ΠΑΟΚ. Είστε όλα να πάνε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία για να είναι η ομάδα σε θέση να αποδώσει αυτά που αναμένουμε όλοι να αποδώσει. Και ελπίζω ότι αν είμαστε υγιείς, θα πάνε όλα καλά, γιατί και το κλίμα είναι πολύ καλό, όπως διαπιστώνετε και εσείς. Και αυτό είναι προϋπόθεση για να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Κύριε Πρόεδρε, από το Σάββατο μέχρι σήμερα προέκυψε κάποια εξέλιξη στα τρέχοντα θέματα, στα τηλεοπτικά, χορηγίες. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή ένας από τους σημαντικούς διεκδικητές των να μεταδώσουν το Άρη είναι η κρατική τηλεόραση, λόγω της νέας κυβέρνησης, όλα τα πράγματα πήγαν προς τα πίσω και νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει όλες οι εξελίξεις να δρομολογηθούν και να αρχίσουμε να καταλήγουμε σιγά σιγά, γιατί ο χρόνος περνά και δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε περισσότερο. Ομολογείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις περσινές προσπάθειες τόσο για τηλεοπτικά όσο και για τους χορηγούς, αληθεύει? Αυτό είναι αλήθεια, γιατί πέρσι είναι γνωστό ότι είχαμε μόνο το ενδιαφέρον της κρατικής τηλεόρασης, φέτος υπάρχει το ενδιαφέρον και της ιδιωτικής τηλεόρασης. Επομένως υπάρχει ένα σχετικό ανταγωνισμό. Ελπίζω να καταλήξει υπέρ των ομάδων και του μπάσκετ γενικότερα.
Πρόεδρε, και για το κήπεδο έχει προαναγγείλει άμεσες κινήσεις. Ισχύει το ίδιο και όλοι με τα τηλεοπτικά. Ναι, δεν σας κρύβω ότι τις επόμενες δύο μέρες πριν τελειώσει η εβδομάδα θα προσπαθήσω να κάνω ραντεβού που τα θεωρώ κρίσιμα για την επόμενη εβδομάδα, ώστε να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Ούτως ώστε όταν έχω τα πρώτα θετικές αντιδράσεις, θα σας ενημερώσω για τα θέματα, επειδή έτσι κι αλλιώς θέλω να έχω όλη την πίεση του κόσμου του Άρη μαζί μου για την επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας, και άρα θα αρχίσω σιγά σιγά να σας δίνω τις πληροφορίες που πρέπει σε σχέση με αυτή την εξέλιξη, την οποία θεωρώ την πιο σημαντική για τον Άρη, έτσι κι αλλιώς από ό,τι τουλάχιστον και ο κόσμος μου λέει όταν με συναντά, θεωρώντας ότι είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο θέμα που αφορά την ομάδα τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Θα πάρω ένα δίλημα. Μεταξύ ενός αθλήματος και ενός γηπέδου, τι επιλέγει αυτή η διοίκηση? Εντάξει, τώρα ως οπαδός θα έλεγα το πρωτάθλημα, ως ένας άνθρωπος που βλέπει μακριά θα έλεγα το γήπεδο. Γιατί το δεύτερο θα φέρει πολλά πρώτα. Το ένα θα έρθει, θα φύγει και δεν θα ξανάρθει. Proud of people who have religion in their life. You know, I try to think in threes. I think your family, your profession and your religion are three very important things in your life. Εύχομαι πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Πέρα από το μπάσκετ είναι η υγεία το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Είμαι περήφανος για τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν. Η πίστη, η οικογένεια, καθώς επίσης και η επαγγελματική επιτυχία του καθενός είναι αυτά τα τρία στοιχεία τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά για μένα. Εγώ αυτά εύχομαι κιόλας τώρα με έφερε τον αγιασμό. Για την κλήρωση λίγο, γιατί δεν έχω μια άποψη από τον coach, πώς του φάνηκε, άμα είναι δύσκολη? How coach you saw the draw for us after the draw of the Greek League? One comment. Oh, it's a tough draw, but I think it's good to play tough teams right away. It's a measuring stick where you're at. You know, and you got to play every team twice anyways. But you know, we're excited to have, you know, to play Olympiacos and AEK at home, second and third games. I think it's great. It's great for our fans. Είναι μια σίγουρα σκληρή κλήρωση, διότι έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια από την αρχή της σεζόν να δώσουμε. Από εκεί πέρα, όποιον και να τύχει, είναι το ίδιο, διότι όλους θα τους αντιμετωπίσεις δύο φορές μέσα στη σεζόν. Επίσης, είναι καλό για μας ότι θα παίξουμε εντός έδρας με Ολυμπιακό και ΑΕΚ το ξεκίνημα της σεζόν, στις πρώτες αγωνιστικές δηλαδή. Θα είναι καλό για τους φιλάθλους μας, οι οποίοι θα έρθουν εδώ πέρα στο γήπεδο να δουν τους αγώνες και να μας υποστηρίξουν. Μπάσκετ. ...29 Σεπτεμβρίου 1995, σαν σήμερα πριν 13 χρόνια. Ο Νίκος Γκάλης πηγαίνει στα γραφεία της εταιρείας του στην Παπαναστασίου και Νέας Εγνατίας στην Θεσσαλονίκη. Παίρνει χαρτί και μολύβι και ξεκινάει να γράφει. Κάποτε θα γινόταν και αυτό. Στη ζωή όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Πολλές φορές εξαρτάται από μας, πολλές φορές όχι. Ποτέ δεν έχω παρακαλέσει άνθρωπο και ποτέ δεν ζήτησα χάρη από κανέναν. Εγώ μέχρι σήμερα έκανα υπομονή περιμένοντας μια κίνηση. Είμαι εγωιστής, αλλά δεν είναι εγωιστικό να πιστεύω μέχρι και αυτή τη στιγμή ότι δεν ανήκω σε κανέναν. Γιατί εγώ έχω και λόγο και τιμή. Και κατέληξε. Τη ζωή πρέπει να την παίρνουμε όπως έρχεται αν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι όπου υπάρχουν νικητές και ιτημένοι. Ήταν το τέλος. Αυτή η έγγραφη δήλωση του Γκάλη έπεφτε σαν βόμβα σε λίγο στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ήταν ο άνθρωπος που λέει: Είμαι αυτός που είμαι, δεν με θέλεις, φεύγω για να μην έχεις προβλήματα. Βγάζει τον εαυτό του στην άκρη. Ο Γκάλης στην επίθεση. Θα βάλει το καλάθι. 88-89 προηγεί το Άρης. Το τέλος ενός παραμυθιού που έφτιαξε ο γιος μεταναστών στην Αμερική από τη Ρόδο. Ένα παραμύθι που άρχισε να γράφεται στην Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο του 1979. Τότε που ο Νίκ Γκάλης ή Νικόλαος Γεωργαλής, όπως είναι το κανονικό του όνομα, ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα σαν παίκτης του Άρη. Η προσφορά του Νίκου ήταν καθαρά η άνοδος του ελληνικού μπάσκετ. Η άνοδος, δηλαδή αυτό συμμετείχε κατά ένα ποσοστό, γιατί δεν ήταν και μόνος του, έτσι, το αγώνισμα είναι ομαδικό, στην ανόρθωση και στον επαναπρογραμματισμό του μπάσκετ στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση αυτή
ήταν απλά ο επίλογος σε ένα άχαρο σύριαλ που ξεκίνησε το απόγευμα της 18ης Οκτώβρη του 1994 στο γήπεδο του Μέτς. Ήταν το μάτς που για πρώτη φορά ο Γκάλης δεν ξεκινούσε πεντάδα μαζί με τον Γιαννάκη. Και είναι το μόνο που δεν ξέρω εγώ από κοντά, γιατί είναι το μόνο μάτς που δεν ήμουνα του Παναθηναϊκού. Έλειπα από τον πάγκο για πρώτη φορά. Ούτε στο γήπεδο ήσασταν? Ούτε στο γήπεδο. Ήταν η πρώτη φορά που έφυγε από το σπίτι και του λέω για το καλό του Παναθηναϊκού, εσύ πρέπει να πας, γιατί εγώ είχα πρόβλημα με τον Πολίτη. Ο Γιάννης Πολίτης, coach τότε του Παναθηναϊκού, δεν είχε τον Γκάλη στη βασική πεντάδα. Ο Νίκος δεν μπορούσε να καταλάβει ότι δεν ήταν ο Νίκος του 87. Δεν ήταν ο Νίκος του 88. Ήταν ο Νίκος του 94. Ήταν 7 χρόνια μετά, είχε μεγαλώσει. Δεν μπορούσε να παίζει 40 λεπτά όπως αυτός ήθελε. Και αυτά που εγώ είδα, εν πάση περιπτώσει, γιατί μπορεί να γίνανε και άλλα πράγματα που εγώ δεν έβλεπα, γιατί δεν ήμουν πάντοτε παντού, ήταν ότι ο Νίκος αντιδρούσε στη συμμετοχή και ήθελε να παίζει 40 λεπτά. Αυτό έβλεπα εγώ. Και αυτό φαινόταν και από τα αποτελέσματα, αν δείτε, της εποχής εκείνης, που ο Νίκος δεν ήταν ο Νίκος του 40-0. Δεν περίμενε να αντιμετωπιστεί σαν οποιοδήποτε παίκτη εκείνη την ημέρα. Γύρω στο 11ο λεπτό του αγώνα με τους Αμπελόκηπους στο Μέτς γίνεται ο εξής διάλογος ανάμεσα στους δύο. Γκάλης, να μπω? Πολίτης, όχι τώρα. Μετά από λίγο, Πολίτης, μπες τώρα. Γκάλης, δεν μπορώ, δεν αισθάνομαι καλά. Όταν το ζήτησε να μπει, δεν μπήκε στον αγώνα, γιατί πλέον το παιχνίδι ήταν πολύ εύκολο. Είχε φύγει ο Παναθηναϊκός και δεν θεώρησε ότι έπρεπε να μπει για να παίξει. Ένα πράγμα που ήταν κερδισμένο εύκολα, δεν χρειαζόταν να μπει ο Γκάλης να το κερδίσεις. Και πολύ σωστά έκανε. Δηλαδή, έναν άνθρωπο τον βάζεις όταν θέλεις να αλλάξεις κάτι στο παιχνίδι. Όταν το παιχνίδι είναι μεγάλη διαφορά κερδισμένο από σένα, δεν μπορεί να πει σε κάποιον που ήταν στην πεντάδα μόνιμα, μπες μέσα, να μπει μέσα να κάνει τι. Εγώ νομίζω τον καλό τον παίχτη το χρειάζεται για να αλλάξεις κάτι. Ο Νίκος Γκάλης καθόταν εδώ, όπου ήταν ο πάγκος του Παναθηναϊκού, στο τέταρτο κάθισμα από αριστερά. Ο Κώστας Πολίτης, ο coach τότε του Παναθηναϊκού, coachάριζε την ομάδα απέναντι στους Αμπελοκήπους από αυτή εδώ περίπου τη θέση. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο Γκάλης σηκώθηκε και με αργά βήματα κατευθύνθηκε στα ποδητήρια, όπου έμεινε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Μόνος. Ο Κώστας Πολίτης έδωσε εντολή στον Νίκο τον Γκάλη να μπει στον αγώνα. Αυτός, πικαρισμένος που τον είχε αντικαταστήσει πριν, σηκώθηκε και έφυγε. Όπως καταλαβαίνεις, αγώνα δεν ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν όλοι έξω από τα ποδητήρια και περιμέναμε τον Νίκο Γκάλη να βγει για να δούμε τι είχε γίνει. Επέστρεψε σπίτι. Επέστρεψε σπίτι. Λοιπόν, μένατε μαζί? Δεν μέναμε μαζί, αλλά στο δικό μου το σπίτι ήρθε. Ήρθε σε εσάς. Και τον περιμέναμε, ναι. Σε τι κατάσταση ήταν? Πολύ στεναχωρισμένος και αποφασισμένος ότι σταματάει τον μπάσκετ. Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Τι σας έλεγε? Ήταν οργισμένος, ήταν πολύ πικραμένος, ήταν... Ο Γκάλης ποτέ δεν είναι οργισμένος. Ήταν ένα άτομο ήρεμο, το οποίο παίρνει τις αποφάσεις του, είδε και αποφάσισε ότι δεν θέλει ο προπονητής τον Γκάλη στην ομάδα και αποφάσισε και λέει δεν θέλει, για το καλό της ομάδας φεύγω. Αυτό είναι το καθαρό. Δεν είναι άνθρωπος που θα εκνευριστεί και θα κάνει, ή ακόμη αν θέλεις και αν εκνευριστεί δεν θα στο δείξει. Όταν γύρισε, τον τοποθετημένο σου λέει: έκανα υπομονή, έκανα αυτό, έκανα το ένα το άλλο. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Εσείς τι του είπατε? Σε αυτές τις στιγμές δεν νομίζω ότι πρέπει να του πεις κάτι. Απλώς αποφασίσαμε, πήραμε το αυτοκίνητο και φύγαμε Θεσσαλονίκη. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Δάφνη στις αρχές του Οκτώβρη καταγράφεται ιστορικά πλέον σαν το τελευταίο μάτς του Γκάλη. Εκεί έβαλε και τα τελευταία του καλάθια. Γκάλης και Πολίτης ήσαν μαζί, ένα, στις μαγικές εκείνες βραδιές του 1987, τότε που η εθνική μας μπήκε για τα καλά στις καρδιές μας. Το καλάθι, η προσπάθεια του Γκάλη, καταπληκτική, το μπάσιμο, περνάει τον Βολκόφ, είναι ο Παγκράσκιν μπροστά, σηκώνεται και ο Ταρακάνοφ, το ακουμπάει την μπάλα, αρχίζει να κατεβαίνει και βλέπετε πως πετάει ξανά την μπάλα, είναι απίστευτο. Τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.
Οι πρώτες σκιές της σχέσης τους φάνηκαν ένα χρόνο μετά, όταν ο Γκάλης δεν παρουσιάστηκε από την αρχή στην προετοιμασία της Εθνικής για το Προολυμπιακό του Άμστερνταμ και ο πολίτης έφτασε πολύ κοντά στην απόφαση να τον αποκλείσει από την αποστολή. Αυτή άλλωστε ήταν και η εισήγηση του γυμναστή της Εθνικής Νίκου Σισμανίδη. Η δικιά μου η άποψη ήταν αυτή ακριβώς, ότι ο Νίκος ο Γκάλης δεν είναι ο Νίκος 87. Γιατί ο Νίκος είχε πάλι τα ίδια κιλά, είχε, το λίπος του είχε αυξηθεί. Δεν ήταν ο Γκάλης ο 40 πόντων. Εμείς έτσι τον ξέραμε τον Γκάλη. Τον βλέπαμε Γκάλης ο 40 πόντων. Όταν λοιπόν ο Γκάλης έβαζε 15 και 16 στον χρόνο που έπαιζε και φυσικά ο αντίπαλός του έβαζε και αυτός του ίδιου, τότε ήταν μείωνα για την ομάδα και, όχι, και αυτό έκανε κακό όχι μόνο στην ομάδα φυσικά, αλλά η απόφαση του πολίτη που πήρε τότε για να τον πάρει τον Γκάλη, και νομίζω το έχει πει και δημόσια, ήταν λάθος του αυτό, ήταν ότι δεν, φοβήθηκε τον τύπο, φοβήθηκε τους δημοσιογράφους, φοβήθηκε όλους αυτούς. Ένας Γκάλης δεν μένει εκτός Εθνικής. Ακριβώς. Δηλαδή και από τη μία είναι δικαιολογημένος ο πολίτης, αλλά επειδή όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, το αποτέλεσμα φάνηκε ότι δεν έπρεπε να τον πάρει τον Γκάλη. Δεν ήταν σε θέση ή δεν το διαχειρίστηκε. Θα μπορούσε να τον πάρει τον Γκάλη, αλλά να το διαχειριστεί διαφορετικά. Όπως στην εποχή του Παναθηναϊκού που λέμε ότι και ο Γκάλης ήθελε διαφορετική διαχείριση, την οποία ο Γκάλης όμως δεν δεχόταν. Αυτή ήταν η κόντρα. Οι δρόμοι πολίτη Γκάλη Σισμανίδη συναντήθηκαν μετά από 6 χρόνια ξανά στον Παναθηναϊκό. Μόνο που τώρα υπήρχε και τέταρτο πρόσωπο. Ο Γιώργος Ραμπότας, που ήταν κλειστός φίλος του Γκάλη και γυμναστής του, άρα εν δυνάμει ανταγωνιστής του κανονικού γυμναστή του Παναθηναϊκού Σισμανίδη. Μπορώ να πω ότι τον ήξερε πολύ καλύτερα τον Γκάλη ο Ραμπότας από τον Σισμανίδη. Τώρα μπορεί να υπήρξε αυτή η σύγκρουση, γιατί ο Γκάλης ήταν πολύ δεμένος με τον Γιώργο, τον ήθελε πάντα κοντά του και στους αγώνες και στον Παναθηναϊκό όταν ήρθε αμέσως ήταν μαζί του. Γκάλης και Ραμπότας σήμερα δεν έχουν σχέσεις. Δεν λένε ούτε καλημέρα. Ο Ραμπότας ήταν διευθυντής του αθλητικού κάμπ του Γκάλη στη Χαλκιδική και ο Γκάλης έχει βαπτίσει την κόρη του Ραμπότα. Αυτά όμως είναι παρελθόν. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Παύλος Γιαννακόπουλος πήρε την θέση του προπονητή του κατά πάγια τακτική του. Προσπάθησε να γεφυρώσει το ρήγμα, αλλά μάτια. Ήμουνα στο γήπεδο, αυτά συμβαίνουν πάντα μεταξύ αθλητών και προπονητού. Μπορεί κάποια στιγμή ο προπονητής έχει διαφορετική νοοτροπία, κάποια στιγμή ο αθλητής. Αλλά αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα. Ο Γκάλης ήταν ένας μεγάλος αθλητής, άφησε το στίγμα του σε όσες ομάδες έπαιξε και θα τον θυμόμαστε πάντα σαν τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά βοήθησε τον μπάσκετ να ανέβει τόσο πολύ ψηλά. Ένας άλλος φίλος εκείνη την εποχή του Γκάλη ήταν ο δημοσιογράφος από την Θεσσαλονίκη Πάρης Καλημερίδης. Έζησε από μέσα τις εξελίξεις. Το καλοκαίρι του 1995 έγινε μια προσπάθεια από τον τότε πρόεδρο του Άρη, τον Στέλιο Βρούζιο, να φέρει τον Γκάλη στον Άρη για να τελειώσει την ένδοξη καριέρα του μέσα στο γήπεδο. Υπήρχαν κάποιες επαφές, τελικά όμως δεν βρέθηκε στομή γιατί επέμενε η διοίκηση και ο κόσμος, ο οργανωμένος κόσμος, ο Γκάλης να γυρίσει μόνος του στην ομάδα χωρίς τον συνεργάτη του τότε, τον γυμναστή, τον Γιώργο Ραμπότα. Άρα λοιπόν χάθηκε εκείνη η μεγάλη ευκαιρία του καλοκαίρι του 1995 να επιστρέψει ο Γκάλης σε εργοδράση και να κλείσει την πορεία του και την άξια διαδρομή του στο άθλημα, την ένδοξη στον Άρη, την ομάδα με την οποία δοξάστηκε. Θα μπορούσε άραγε να βρεθεί λύση, να δοθεί τέλος σε ένα παραμύθι που γράφτηκε μέσα στα γήπεδα, στον φυσικό του χώρο και όχι σε ένα γραφείο με μια παγερή ανακοίνωση? Νομοτελειακά, αν το πάρεις, για κάθε αθλητή υπάρχει το τέλος. Ακόμα και για τον Νίκο τον Γκάλη, ένα σούπερστάρ τώρα, έτσι. Είναι δύσκολο για έναν αθλητή και αυτής της κλάσης να δεχθεί ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Αλλά ήταν άδοξο το τέλος. Έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό. Όλα τα πράγματα στη ζωή λοιπόν έχουν ένα τέλος. Ένα τέλος που γράφτηκε για τον Νίκο Γκάλη, το μεγαλύτερο σούπερστάρ κατά την άποψη πολλών που πέρασε από το χώρο του ελληνικού αθλητισμού διαχρονικά, που γράφτηκε λοιπόν σε αυτό εδώ το γυμναστήριο, το κλειστό γυμναστήριο του Μέτσι. Πανοραμική άποψη από το γήπεδο του Άρη και περιμένουμε τώρα πολύ λίγο ακόμη για να ξεκινήσει ο αγώνας. Γκαρσία,
Φελίπε. Είδε τον Αουρέλιο, αυτός κάνει το σουτ. Το πρώτο σουτ του αγώνα. Έδωσε στον Χαβίτο. Αυτός μέσα στην περιοχή κράτησε. Πήγε να δώσει τον Ίβιτς, ο Λεντέσμα, τον Νικοπολίδη. Ο Βραζιλιάνος που ήρθε από αριστερά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πολύ καλό. Ο Ίβιτς έχει χαθεί η μπάλα, ο Παπαδόπουλος, αλλά υπάρχει υπόδειξη offside. Ενώ ο Ίβιτς πηγαίνει στο διαιτητή. Εκτέλεσε αμέσως ο Νικοπολίδης τον Γκαλέτη, ενώ ο Καζναφέρης σφυρίζει για να έρθει πίσω η μπάλα. Εδώ είναι η εκτέλεση. Θα βγει ο Νικοπολίδης με το ένα χέρι. Εδώ ο Ίβιτς, είναι πίσω ο Παπαδόπουλος και υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό για το offside. Χαβίτο. Χαβίτο στο σουτ. Ένα δεύτερο σουτ από τον Χαβίτο μέσα σε διάστημα 2 λεπτών. Παλιά για τον Γκαλέτη από τον Μπατσατζόγλου. Ο Γκαλέτη και είναι το γκολ για τον Ολυμπιακό. Από την εξαιρετική παλιά, μακρινή παλιά του Μπατσατζόγλου, ο Γκαλέτη κάνει το 1-0. Η πρώτη φάση γίνεται γκολ για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό του αγώνα. Οι πανηγυρισμοί εδώ και ο Νούνιες και οι άλλοι αναπληρωματικοί για τον γκολ από τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Δείτε πάλι. Όλα ξεκίνησαν από την θαυμάσια παλιά του Πατσατζόγλου. Εδώ ο Γκαλέτη πιάστηκε απροετοίμαστη η άμυνα του Άρη. Και βλέπετε πόσο Γκαλέτη με αυτή την όμορφη κίνηση πέρασε την μπάλα. Τώρα το φάουλ είναι για τον Άρη. Εκτελεί ο Αβραάμ Παπαδόπουλος πάνω στο τείχος. Επαναφέρει όμως την μπάλα για τον Χαβίτο τώρα και είναι ο Νικοπολίδης που σώζει την εστία του. Για να δούμε λίγο τον Φελίπε που ξεκινάει μια προσπάθεια. Έβαλε την κόντρα ο Πατσατζόγλου, συνεχίζει ο Φελίπε και κάνει το 1-1. Όχι, η μπάλα στα Βοκάρι. Χέρια του Νικοπολίδη. Βοκάρι και στα χέρια. Φάνηκε να πηγαίνει στα δίκτυα, μεγάλη ήταν φάση. Ο Φελίπε, πολύ μεγάλη φάση. Εκτέλεσε ο Αουρέλιο. Έγινε το γύρισμα, πετάχθηκε ο Νικοπολίδης για να διώξει να άλλη μια μεγάλη φάση. Πέμπτο κόρνερ για τον Άρη. Περνάει η μπάλα τον Νικοπολίδη, σφύριγμα από τον Καζναφέρη. Έχει δείξει ότι η μπάλα, μάλλον με την υπόδειξη του βοηθού, ότι έχει βγει η μπάλα στην εκτέλεση του corner out. Ενώ εδώ είναι η εκτέλεση corner από τον Αουρέλιο που ο Καζναφέρης υπέδειξε ότι η μπάλα βγήκε out και ξαναμπήκε. Έχει φρεσκάρει τους παίκτες του κέντρου και θέλει να εκμεταλλευτεί με αντεπιθέσεις την ταχύτητα του Λουαλού, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος. Εδώ ο Λουαλού κάνει το σουτ, η μπάλα βρίσκει στη συμβολή των δοκαριών, πάνω που ο Γιώργος Εμερτζίδης σχολίαζε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 0-2. Δείτε πάλι από την έμπνευση αυτή που είχε ο Λουαλούα. Και ο Νέτο ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Άρη. Η κεφαλιά και είναι ο Ρονάλντο που έκανε την κεφαλιά και ο Νικοπολίδης σε μια πολύ μεγάλη απόκρουση. Μένει ο Άρης με τον Συστόν. Κάλβο. Συστόν περνάει από δύο αντιπάλους και σφυρίζει ο Καζαφέρης. Δίνει φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Άρη. Ο Αουρέλιο θα εκτελέσει. Περνάει η μπάλα. 1-1. Ισοφαρίζει ο Άρης στην εκπνοή του αγώνα. Με αυτή την εκτέλεση φάουλ από τον Μάρκο Αουρέλιο. Εδώ είναι η φάση του γκολ, το 1-1 για τον Άρη. Εδώ περνάει από το τείχος και μετά ο Νικοπολίδης δυσκολεύεται να δει την μπάλα σε πρώτη φάση και πολύ περισσότερο να τη σταματήσει. Fazer esse gol melhor empate do que a derrota dentro de casa. Δυστυχώς προσπαθήσαμε κατά όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ευτυχώς και δόξα τω Θεώ μπορέσαμε και βάλαμε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό. Μαζί με τους συμπαίκτες μου προσπαθήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και ευτυχώς που μπορέσαμε και σοφαρίσαμε και δεν φύγαμε με ήττα από την έδρα μας. Και pouco a pouco vamos conseguindo, vamos empenhando o máximo. E graças a Deus vamos pouco a pouco, né, conseguimos resultado que não é impossível. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι αγώνα με τον αγώνα να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Δόξα τω Θεώ, βλέπω ότι πηγαίνουμε καλύτερα και πιστεύω ότι δεν είναι απίστευτο να πάρουμε και ίσως και την πρόκριση στην Σαραγώσα.
Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος στήθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό μετά τη δεύτερη θητεία του στον Πειραιά, υποστήριξε ότι ο Άρης έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, ενώ από την πλευρά του ο Τάκης Λεμονής έκανε παράπονα για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Να προσθέσω ότι δεν είδαμε την φάση που ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο στο μαρκάρισμα του Κώστα Νεμπεγλέρα με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Θα τη δούμε αναλυτικά στην ανάλογη ενότητα της εκπομπής με τον Γιάννη Δόβελο. Ας δούμε τώρα το ρεπορτάζ. Σίγουρα όταν ισοφαρίζεσαι στο 93, το παιχνίδι και το αποτέλεσμα σου αφήνουν μια πικρή γεύση. Είναι γεγονός ότι θέλαμε να παίξουμε καλά, να κερδίσουμε αυτό το μάτς. Σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού το πετύχαμε. Αλλά ένα πράγμα που έχω να επισημάνω είναι ότι σε αυτό το επίπεδο τα γήπεδα που παίζουμε δεν μπορούν να έχουν αυτή την κατάσταση. Για μας ήταν πολύ μεγάλη δυσκολία. Το χόρτο ήταν πάρα πολύ υψηλό, δεν ευνοούσε το γρήγορο παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε. Και αυτό είναι κάτι, πιστεύω, που πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους οι παράγοντες στη Super League. Γιατί από ό,τι βλέπω, τα πρωινά των αγώνων γίνονται συσκέψεις που αφορούν βασικά το τι ρούχα θα φορέσουν οι δύο ομάδες. Και όχι με θέματα τα οποία είναι καλά και σωστά για το ποδοσφαιρικό θέαμα. Πιστεύω ότι στο δεύτερο μήχρονο είχε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και είχαμε ευκαιρίες πολλές που μπορούσαμε να βάλουμε και μπορούσαμε να κερδίσουμε. Τα είναι άδικο αν έχουμε χάσει αυτό το παιχνίδι. Τέλει χρόνο, δεν μπορούμε αμέσως. Δεν είμαι, πάντα ζητάω, μπορεί να είμαι και υπερβελικός κάποια στιγμή, μερικές φορές, στους παίκτες και σε αυτά που βλέπω. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν μπορώ να το πω αμέσως ότι θέλω ακόμα ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε παιχνίδια, τρία παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο. Εμείς πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε σταθερότητα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Έχουμε τρία παιχνίδια που έχουμε παίξει διαφορετικά. Θέλω περισσότερα να, ακόμα, να φτάσουμε να παίζουμε 70-80 λεπτά, όχι μόνο ένα μίχρονο. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξέρω τι θέλουμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Να ξέρουμε κάποια στιγμή που είμαστε. Έχουμε παίκτες που ξέρουν μπαλά, που μπορούν να το κάνουν. Έχουμε γρήγορους, έχουμε τεχνίτες. Αλλά τακτική λίγο πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Hemos tenido muy mala suerte, el balón no ha querido entrar, pero bueno, quedan muchos partidos, ¿no? Para llegar hasta arriba. Κατά την προσωπική μου άποψη, το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο. Παίξαμε πολύ καλύτερα, είχαμε περισσότερες φάσεις. Η μπάλα δεν ήθελε να μπει. Στη συνέχεια των αγώνων πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. En el resultado global y bueno, la presión la tienen ellos. Nosotros vamos allá a disfrutar y vamos a intentar ganar. Σκεφτόμαστε όλοι τον επόμενο αγώνα. Καταφέραμε και κερδίσαμε εδώ. Θεωρητικά είμαστε το φαβορί. Από εκεί και πέρα αυτοί έχουν την πίεση τώρα. Εμείς θα πάμε να απολαύσουμε, να διασκεδάσουμε το παιχνίδι. No Oscar para eso, pero bueno. Que considera que más fuerte, pero el equipo ha estado bien y lo que es lo importante que al final hemos podido empatar. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και την καλύτερη τύχη, αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα έπαιξε καλά και μπορέσαμε και κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Πάνω! 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 Έχω την εντύπωση ότι ο ένας βαθμός, σχετικά στο εθνικό σημείο που ήρθε, νομίζω μας αφήνει ικανοποίηση απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, σε ένα πολύ δύσκολο αντίπολο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Τα αφήνουμε στην άκρη όπως όλα τα παιχνίδια και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, το παιχνίδι μέσα στη Σαραγώσα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι, είπε αρχικά ο Λου Αλούα και συνέχισε. Το ποδόσφαιρο είναι δυναμικό παιχνίδι. Κάποιοι παίκτες, όχι όλοι, προτιμούν να πέφτουν και αυτό δεν βοηθάει το άθλημα. Ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός και το γκολ που δεχτήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων μας πλήγωσε πραγματικά. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο, άλλοτε κερδίζεις, άλλοτε χάνεις, αλλά γι' αυτό το λόγο αγωνίζεσαι. Τα πάντα έπρεπε να είναι έτοιμα στο Κλεάνθης Βικελίδης για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς. Γι' αυτό ο κύριος Κόρδας ήταν από νωρίς στον αγωνιστικό χώρο για να ελέγχει τις ετοιμασίες. Αντίθετα, ο Πέτρος Κόκαλης είχε ήδη πάει στη σουίτα του Προέδρου του Άρη και ετοιμαζόταν να απολαύσει το παιχνίδι μαζί με τον Ήλια Ιβίτς. Φυσικά και οι φίλοι του Άρη έκαναν τις ετοιμασίες τους για την απαραίτητη καζούρα στον αντίπαλο.
πάνω από 13.000 φίλαθλοι του ποδοσφαίρου βρέθηκαν στο γήπεδο. Μερικοί μάλιστα βρέθηκαν να παρακολουθούν το παιχνίδι και κάτω από αυτό. Ενώ μερικοί άλλοι να διασκεδάζουν με τις υπέροχες υπάρξεις της κερκίδας. Στο παιχνίδι ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν και τα σκληρά μαρκαρίσματα. Σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς ήταν όρθιος και έδινε οδηγίες στους παίκτες του. Ο Ντάκης Λεμονής μόνο στον γκολ έδωσε κάποιες οδηγίες στον δημιουργό του. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Άρης πίεσε τον Ολυμπιακό για να ισοφαρίσει. Αμέσως ο Τάκης Λεμονής έπιασε τον μπλοκάκι για τις απαραίτητες οδηγίες. Μόνο που τα σχέδια επί χάρτου δεν βγήκαν στους παίκτες του ποτέ επί χόρτου λόγω μήκους, κάτι το οποίο διέκρινε από την άκρη του πάγκου που καθότανε. Ο πάγκος του Άρη πολλές φορές διαμαρτυρήθηκε για τις αποφάσεις του πρώτου βοηθού του κ. Δαλά. Όταν ισοφαρίζεις λίγο πριν τη λήξη, φυσικό είναι να τρελαίνεσαι. Το έτερο μεγάλο μάτς της τρίτης αγωνιστικής είχε. Τα πρώτα κρίσιμα λεπτά είναι, σύμφωνα με τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ένα χαρακτηριστικό σημείο για την εξέλιξη της αυριανής αναμέτρησης στο Λαρομαρέδα. Η αποστολή του Άρη αναχώρησε με περίσσια αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει με την πρόκριση στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα αποτέλεσμα που μας δίνει ελπίδες για πρόκριση. Βέβαια, ξέρουμε ότι τι μας περιμένει, το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και η Σαραγώσα θέλει το ίδιο. Πιστεύω, έτσι όπως είμαστε τώρα και η ψυχολογία αυτή που έχουμε και το παιχνίδι που θέλουμε να παίζουμε είμαστε πιο κοντά, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, όπως σας έχω πει, είναι δύσκολο, πρέπει να παίζουμε πολύ καλά, πολύ δυνατά, να μην φοβόμαστε τίποτα και θα γίνει. Μην με ρωτάτε αν σκοράρει. Θα προσπαθήσουμε, βέβαια, θα βάλουμε γκολ. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλουμε. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να πω. Όπως σας είπα, πρέπει να αποφύγουμε να μην δεχτούμε γκολ γρήγορα. Να μην μας κλείσουν στην δική μας περιοχή, γιατί αυτή τα αρχίζει να παίρνει πολύ δυνατά. Πάμε εκεί για να φέρουμε την πρόκληση. Από εκεί πέρα όλα είναι ανοιχτά. Σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά το πιστεύουμε, το πιστεύουν οι παίκτες, το πιστεύουμε όλοι. Και νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι τελικά θα χαμογελάσουμε και θα γυρίσουμε ευχάριστα και με μια έτσι πανηγυρική πρόκληση. Μαζί με την αποστολή αναχώρησαν και αρκετοί φίλοι της ομάδας. Τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν αρκετές πτήσεις που θα μεταφέρουν τους οπαδούς του Άρη στη Σαραγώσα, ενώ έχουν προγραμματιστεί και οδικές εκδρομές. Κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει, κάποιοι ξεκινάνε σήμερα και κάποιοι ξεκινάνε τελευταίοι αύριο το πρωί. Πιστεύω ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι. Θα υπάρχει πολλοί κόσμος, γιατί αυτό που είχαμε πει και με τους μεμονωμένους, υπήρξε μια μεγάλη κινητικότητα στα εστία και με τους μεμονωμένους, αυτά που φύγανε από την μπουτίκ. Οπότε πιστεύω ότι με μια δικιά μου εκτίμηση ότι γύρω στα 1.200 άτομα θα βρίσκονται αύριο το βράδυ στο γήπεδο για το παιχνίδι με την Σαραγώσα.
Πάμε τώρα στην Ισπανία, στην τηλεφωνική μας γραμμή Βραγώσα, ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Αυτή την ώρα, καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Αραγωνίας. Αυτή την ώρα χωρεί η αποστολή των δημοσιογράφων, καθώς είναι σε 25 λεπτά προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του προπονητή της ομάδας του Άρη, του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η προπόνηση των Κιτρίνων, η πρώτη, η μοναδική προπόνηση στο Λαρομαρέδα. Εκεί όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι του Άρη με την Σαραγώσα, με την Σαραγώσα επαναληπτικός του 1-0. Να πούμε μετά ότι να ξεκινήσω από αυτό που έλεγε και στο βίντεο ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Νίκος Βογιατζής, ότι ο κύριος όγκος των παδών της ομάδας θα βρίσκεται αύριο στη Σαραγώσα. Όσοι έχουν αναχωρήσει με τις οργανωμένες εκδρομές και πολλοί άλλοι οι οποίοι θα φτάσουν εδώ στη Σαραγώσα μεμονωμένα, θα βρίσκονται αύριο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι το βράδυ. Και τα πρώτα στοιχεία που έχουν οι άνθρωποι του Άρη κάνουν λόγο για περισσότερους από 1.400-1.500 οπαδούς της ομάδας. Νωρίτερα το μεσημέρι παρέθεσε συνέντευξη τύπου ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, ο Βίκτορ Φερνάντεθ, ο οποίος μας είπε ότι υπολογίζει πολύ τον Άρη, τον υπολογίζει πολύ περισσότερο από ότι πριν αναμετρηθούν οι δύο ομάδες, πριν από τον αγώνα του Κλεάντης Βικελίδης. Ωστόσο, φάνηκε υπέρμετρα αισιόδοξος, λέγοντας ότι όσο δύσκολο και να είναι το παιχνίδι, η ομάδα του θα πάρει την πρόκριση, ακόμα και αν δεχτεί τέρμα, ακόμα δηλαδή και αν ο Άρης καταφέρει να σκοράρει, η ομάδα του πιστεύει ο ίδιος και έχει εμπιστοσύνη, όμως μας είπε, στους ποδοσφαιριστές του, θα καταφέρουν να πετύχουν τα τέρματα που θα δώσουν την πρόκριση στην ομάδα της Ρεάλ Σαραγώσα. Πρέπει να επίσης να πούμε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, ναι. Για μια πιθανή εντεκάδα, καθώς και στο πρώτο παιχνίδι ο κ. Φερνάντεθ μας είπε ότι θα επιχειρήσει να κάνει αυτό το rotation, το οποίο δεν είδαμε 100% στον αγώνα του Κλεάντης Βικελίδης. Πάντως και αύριο είναι διατεθειμένος να ρίξει όλα του τα όπλα στον αγωνιστικό χώρο του Λαρομαρέδα. Ο Άρης δεν έχει προβλήματα, δεν έχει απουσίες, ενδεχομένως όμως να έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση στην εντεκάδα του Άρη. Θα δούμε την τελευταία προπόνηση, θα ακούσουμε αυτά που θα μας πει Ντούσαν Μπάγκεβιτς σε λιγότερα από 25 λεπτά και θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Ωραία. Τάσο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ασφαλώς θα έχουμε και αύριο αναλυτική ανταπόκριση από τον Τάσο Πακλατζή πριν από το παιχνίδι. Κύριε Μπάγκεβιτς, βεβαίως. Έχουμε ένα αποτέλεσμα που μας δίνει ελπίδες για πρόκληση. Βέβαια, ξέρουμε τι μας περιμένει. Το παιχνίδι είναι δύσκολο. Και η Σαραγώσα θέλει το ίδιο. Πιστεύω. Έτσι όπως είμαστε τώρα και η ψυχολογία αυτή που έχουμε και το παιχνίδι που θέλουμε να παίζουμε είμαστε πιο κοντά, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, όπως σας έχω πει, είναι δύσκολο, πρέπει να παίζουμε πολύ καλά, πολύ δυνατά, να μην φοβόμαστε τίποτα και θα γίνει. Εξαρτάται, πιστεύετε περισσότερο από τον Άρη πρόκριση, κύριε Μπάγκεβιτς, με το 1-0 ή από τη Σαραγώσα? Πώς? Εξαρτάται, λέω, περισσότερο από τον Άρη πρόκριση ή από τη Σαραγώσα με το 1-0 που υπάρχει το πρόκριση. Και από δύο ομάδες. Αλλά περισσότερο από εμάς, βέβαια. Το κύριο Φερνάντε. Κλειδί θα είναι ο χώρος του κέντρου. Τι κυρίως πρέπει? Αυτό είναι άλλο τώρα. Δεν θέλω να δεχτούμε εγώ. Γρήγορα αυτό θα είναι. Τότε μετά θα είναι δύσκολο πάρα πολύ. Κύριε Μπάγκεβιτς, είναι σκοράρι ο Άρης, αγκαλιάζει την πρόκληση? Μην με ρωτάτε αν σκοράρει. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να βάλουμε γκολ. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που θέλουμε. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να αποφύγει τουλάχιστον. Πρέπει, όπως σας είπα, πρέπει να αποφύγουμε να μην δεχτούμε γκολ γρήγορα. Να μην μας κλείσουν στην δική μας περιοχή, γιατί αυτή τα αρχίζει να γίνει πολύ δυνατά. Ο κύριος Φερνάντεθ είπε ότι στοίχημα θα αποκριθεί η Σαραγώσα και δεν είμαστε σίγουρος. Δεν θέλω να σχολιάσει την δήλωση. Αυτό είπε ο κύριος, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Αυτά λοιπόν συγκρατημένα αισιόδοξους και χωρίς να κάνει μεγάλες δηλώσεις όπως άλλοι Y es del pasado no podemos hacer nada. Ahora solo tenemos que pensar en el siguiente partido y cuando pase Zaragoza pensaremos en el siguiente y es así. Σίγουρα, όσον αφορά το παρελθόν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τα αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτόμαστε τον επόμενο αγώνα και μόλις περάσει και ο αγώνας με τη Σαραγώσα, θα σκεφτόμαστε πάλι τον επόμενο. Είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του Άρη, ο στόχος της πρόκρισης. ¿Crees que es algo muy difícil para Aries para ganar en el juego que viene? Hombre, es difícil porque es un equipo fuerte y que es
se lo juega todo allí en su campo, si no queda eliminado. Y tiene muy buenos jugadores arriba y pienso que allí van a salir mucho más fuertes que aquí. Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν εδώ. Πρώτον, παίζουν στο δικό τους το γήπεδο. Είναι μια αρκετά δυνατή ομάδα. Έχουν πολύ καλούς οπαδούς. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι θα παρουσιαστεί, μάλλον μια πολύ καλύτερη ομάδα από ό,τι παρουσιάστηκε εδώ πέρα. Ο ίδιος θα αγωνιστεί στην πατρίδα του. Πώς αισθάνεται γι' αυτό? Του vas a jugar en tu país, ¿cómo te sientes por eso? Yo estoy muy contento. Me van a ver todos mis amigos, toda mi familia y gente que me conoce. Y voy a jugar encima UEFA, entonces. Estoy muy contento por y con muchas ganas de jugar. Είναι πολύ ευτυχισμένος γιατί καταρχήν θα το δουν όλοι του οι φίλοι, όλη του η οικογένεια, όλος ο κόσμος που τον γνωρίζει εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτόν γιατί έχει και πολύ όρεξη για να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Το γεγονός ότι αρκετοί φίλοι της ομάδας του Άρη θα ταξιδέψουν στην Ισπανία τους δίνει στήριξη. Conoces que va a tener mucha gente de Grecia que va a viajar a venir con vosotros a España. ¿Esto es algo importante para ti? Hombre, no lo sé, pero ya pensaba que iban a ir porque van a todos los partidos, entonces a este más todavía. Claro que es importante porque tendremos gente que nos estará apoyando y a nosotros pues también nos hace ilusión y nos anima más para jugar mejor. Δεν το ήξερα, αλλά το φανταζόταν ούτως ή άλλως γιατί λέει ο Λάς του Άρη τον ακολουθεί οπουδήποτε και αν πηγαίνει. Σίγουρα το γεγονός ότι θα πάνε μαζί θα είναι πολύ σημαντικό γιατί θα τους εμψυχώσει και θα τους βοηθήσει ακόμη περισσότερο για να παίξουν καλύτερα. Και κλείνοντας, ένα σχόλιο για τον νέο προπονητή της ομάδας, πώς είναι η συνεργασία μαζί του? ¿Puedes decir algo por el nuevo entrenador del equipo, la colaboración, cómo está todo eso? Hombre, el entrenador ha llegado, se ha encontrado un equipo, me imagino, nuevo para él. Y nosotros, pues, poco a poco nos vamos adaptando a lo que quiere él del equipo con los jugadores que tiene. Porque, claro, él tiene otra forma de pensar que el otro entrenador. Entonces, nos estamos adaptando el entrenador a nosotros y nosotros al entrenador. Σίγουρα και γι' αυτό ήταν δύσκολο γιατί ήρθε εδώ πέρα και βρήκε μια εντελώς καινούργια ομάδα. Και οι ίδιοι μαθαίνουν σιγά σιγά αυτά που θέλει, αυτά που ζητάει από τους παίκτες. Και με υπομονή και προσπάθεια θα δείξουν όλα καλύτερα. Αυτά λοιπόν από τον Χαβίτο σε συνέντευξη που φυσικά πριν την αναχώρηση τη αποστολή του Άρη. Πάμε τώρα στην πρώτη μας επαφή, τηλεφωνική επαφή με Σαραγώσα. Εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος Χρήστος Σαλτίδης που βρίσκεται με την αποστολή του Άρη για τα πρώτα νέα του στρατόπεδου των Κιτρίνων λίγες ώρες πριν το σημερινό παιχνίδι. Χρήστα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές εδώ από την Σαραγώσα που έχει ντυθεί στα κυτρινόμαυρα με όλους τους φίλους του Άρη που κυκλοφορούν στους δρόμους της Σαραγώσα αλλά και κάποιους φίλους της Σαραγώσα που έχουν επιλέξει για τη σημερινή τους βόλτα τις δικές τους κυτρινόμαυρες φανέλες που είναι τα δεύτερα χρώματα της ισπανικής ομάδος. Ο Άρης, ο οποίος όπως είπες και σε λίγες ώρες αντιμετωπίζει την Σαραγώσα και θέλει να διαφυλάξει το 1-0. Το σκορ με το οποίο επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι, με τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς βέβαια και τους ποδοσφαιριστές του να είναι πεπισμένοι και σίγουροι ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Άλλωστε το είπα καθαρά χθες ο Σερβουέλλας τεχνικός, ότι δεν φοβόμαστε τη Σαραγώσα, την εκτιμάμε, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε τις πιθανότητες και τις δυνατότητες για να πάρουμε την πρόκριση. Ο Μπάγκεβιτς, ο οποίος αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με ένα σύστημα 4-3-2-1, με 4 δηλαδή πίσω στην άμυνα τους Παπαδόπουλο και Ρονάλντο στη θέση κεντρικών αμυντικών, από τα δεξιά τον Νέτο, από τα αριστερά τον Αουρέλιο. Στο χώρο του κέντρου Νάτσο Γκαρσία και Κώστας Νεμπεγκλέρα θα είναι οι δύο αμυντικοί του χαφ, με τον Βολιβιανό να έχει την ευθύνη της επιτήρησης και του Παύλο Αϊμάρ, την ίδια στιγμή που ο Συστόνα αναμένεται να ξεκινήσει από την αριστερή πλευρά, ταυτόχρονα όμως έχοντας και αρκετές αμυντικές δραστηριότητες μέσα στο παιχνίδι, έχει τέτοιες εντολές από τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Από τα δεξιά ο Τόνι Κάλβο μάλλον θα πάρει τη θέση από τον Χαβίτο, αν και είναι η θέση που παίζεται μέχρι και το τέλος, είναι ο Μπάγκεβιτς αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Πλατανίβιτς στο κέντρο μπροστά από τους δύο αμυντικούς χαφ του Άρη και στην κορυφή ο Σέρχιο Κόκε σε ρόλο φουνταριστού, με στόχο βέβαια να πετύχει το πρώτο γκολ για τη φετινή σεζόν ο Ισπανός, ο οποίος δεν έχει σκοράρει ακόμα και φιλοδοξεί να το κάνει στην πατρίδα του κόντρα στην Σαραγώσα. Χρήστα, θα είναι από τις παλιές μεγάλες εποχές, Περούτζια, Κάλιαρη, Μπενφίκα. Ο Άρης απόψε παίζει ένα πολύ μεγάλο μάτς στη ρεβάνση του 1-0 εδώ, κόντρα σε μια καλή ομάδα. Ναι, οπωσδήποτε είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για τον Άρη όσον αφορά την πρόκριση, αλλά όπως τόνισα και στο πρώτο παιχνίδι, ήμουν αισιόδοξος, όπως είμαι και τώρα αισιόδοξος, το ότι ο Άρης μπορεί να τα καταφέρει και εκεί μέσα, έστω και αν το όνομα της ομάδος δείχνει κάποιο δέος. Πιστεύω ότι ο κύριος Μπάγκεβιτς θα στήσει την ομάδα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει τις δυνατότητες να πετύχει αυτό που θέλουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα.
Να προκριθεί ο Άρης. Το ξέρει καλά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο κ. Μπάγεβιτς. Βεβαίως τα ξέρει και είδα και το παιχνίδι το πρόσφατο του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν στημένη καλά και μπορώ να πω ότι ο Άρης θα δείξει μια επιθετικότητα γιατί τον ενδιαφέρει άμεσα να βάλει ένα γκολ ώστε να δυσκολέψει περισσότερο τα πράγματα, οπότε και οι πιθανότητες πρόκρισης είναι μεγαλύτερες. Εκεί ήθελα να σταθώ λίγο στο τεχνικό. Ένα γρήγορο γκολ θα είναι το καλύτερο, έτσι. Γρήγορο γκολ από την πλευρά του Άρεως, αλλά και αυτό αν αναργήσει μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Γιατί αν πάει 0-0 λέτε. Αν πάει 0-0. Από εκεί και πέρα, εάν δεχθούμε κάποιο γρήγορο γκολ από την ομάδα της Σαραγώσα, ενδεχομένως να μας επιφυλάξει τίποτα άλλο διαφορετικό, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά θα προσπαθήσουν και θα τα δώσουν όλα στο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αν και η Σαραγώσα διαθέτει μερικά πολύ γνωστά ονόματα στο παγκόσμιο στερέωμα, οι παίκτες του Άρη έδειξαν να μην τους φοβούνται εδώ και το ίδιο τουλάχιστον διαβάζοντας και τις δηλώσεις του κ. Μπάγεβιτς, αναμένεται να συμβεί και απόψε το. Στον αγωνιστικό χώρο δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε, ούτε ονόματα ούτε τίποτε. Είναι η μέρα και το πώς θα παρουσιαστείς στον αγωνιστικό χώρο. 11 αυτοί, 11 ο Άρης. Από εκεί και πέρα οι παίκτες του Άρεως, το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, πρέπει να κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο με θετική σκέψη και όταν έχεις θετική σκέψη φαίνεις και τα αποτελέσματα. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα, μια που υπήρξατε και διεθνείς, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ειδικά Ολυμπιακός, προχώρησαν με νίκες. Πάμε τώρα για σήμερα για προκρίσεις Άρη, Λάρισα, Πανιώνιος. Καλησπέρα από την Σαραγώσα. Σήμερα με ήλιο και όχι με βροχή και σύννεφα όπως εχθές. Αυτό είναι καλό για τον αγώνα, έτσι. Είναι θετικό. Κυρίως για το ποδόσφαιρο που αναμένεται να παρακολουθήσουμε σήμερα. Πρέπει να πω ότι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς εδώ και λίγη ώρα κατέληξε στους 11 που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο του Λαρομαρέδα. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα στην 11 του Άρη, ωστόσο ισχυροποιείται σε έναν βαθμό το κέντρο. Ναι. Τερματοφύλακας είναι ο Χαλκιάς. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Νέτο, αριστερά ο Μάρκο Αουρέλιο. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Άρη, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος με τον Ρονάλντο Γκιάρο. Από εκεί και πέρα, στον χώρο των αμυντικών χαφ, μπροστά τους ακριβώς θα αγωνιστεί ο Νάτσο Γκαρσία, δεξιά ο Νεμπεγλέρας, αριστερά ο Ντιόγκο Σιστόν, κορυφή ο Σέρχιο Κόκε, λίγο πίσω του ο Ίβιτς που θα έχει το ρόλο να οργανώσει το παιχνίδι και δεξιά θα αγωνιστεί ο Κάλβο αντί του Χαβίτο. Δηλαδή έχουμε δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Η παρουσία του Διόγκο Σιστόν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Φελίπε Σανσόν και φυσικά η αλλαγή του Κάλβο με τον Χαβίτο στο δεξιά άκρο της επίθεσης του Άρη. Αυτή θα είναι η 11 ναι. που θα παρατάξει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στην αναμέτρηση του Λαρομαρέδα που θα αρχίσει σε 3 ώρες και 5 λεπτά. Τάσο, όση ώρα εσύ μας έλεγες για την 11, εμείς βλέπουμε και ακόμα βλέπουμε πλάνα από τον κόσμο του Άρη που βρίσκεται στην Σαραγώσα. Είδαμε και την προπόνηση της ομάδας αλλά και πλάνα από το ξενοδοχείο. Η κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας ποια είναι, αν υπάρχει αισιοδοξία και αν αναγνωρίζουν τη δυσκολία αυτού του 1-0 του πρώτου αγώνα, γιατί είναι ένα εύθραστο σκορ και ο Άρης πρέπει απόψε να υπερασπιστεί αυτό το 1-0. Υπάρχει αισιοδοξία και είναι διάχυτη η αισιοδοξία που υπάρχει στο στρατόπεδο του Άρη. Άλλωστε, ο Άρης δεν έχει δεχτεί τέρμα στο πρώτο παιχνίδι και αυτό σαφώς προβληματίζει σε έναν βαθμό τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί πιστεύουν ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν στην επόμενη φάση. Αυτό εξέφρασε και ο τεχνικός ομάδας, ο Βίκτορ Φερνάντεθ, μιλώντας στην συνέντευξη τύπου και σε Ισπανούς και σε Έλληνες δημοσιογράφους. Πρέπει να πούμε ότι από το πρωί που ήρθε εδώ στην πρωτεύουσα της Αραγωνίας ο κύριος όγκος των εκδρομέων του Άρη, είτε με τις πτήσεις τσάρτερ από τη Θεσσαλονίκη, είτε οδικός από κάποιες χώρες κεντρικής Ευρώπης και κυρίως με μονωμένων φυλάθων εκδρομές, σιγά σιγά η πόλη, οι κεντρικές αρτηρίες, τα πάρκα γεμίζουν και δίνουν ένα έντονο κίτρινο χρώμα. Οι φίλοι του Άρη που θα είναι περίπου 1500 σήμερα στις εξέδρες του Λαρομαρέδα έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους, έχουν περάσει και από το ξενοδοχείο της αποστολής της ομάδας του Άρη και σίγουρα θα αποτελέσουν ένα όπλο για την προσπάθεια που θα κάνουν οι παίκτες του Σαμπάγεβιτς για πρόκληση. Κάποια δημοσιεύματα των ισπανικών εφημερίδων και ειδικά της ΑΣ, της μεγάλης κυκλοφορία αθλητικής εφημερίδας στην Ισπανία, χαρακτηρίζουν επικίνδυνους τους Έλληνες εκδρομείς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι γίνει που να δικαιώνει τα δημοσιεύματα και την ανησυχία των Ισπανών που επιστράτευσαν 250 αστυνομικούς για να επιβάλλουν την τάξη. Μέχρι στιγμής όλα κυλούν ορμαλά και σαφώς θα λέγαμε ότι είναι υπερβολικά αυτά τα δημοσιεύματα των Ισπανών. Πρέπει επίσης να πω, Τάσο, κλείνοντας, ότι ο Φερνάντεθ από την πλευρά του θα αγωνιστεί με το κλασικό 4-3-3
4-4-2 και σύμφωνα με όλες τις ειδήξεις πολύ γρήγορα να δώσω την εντεκάδα ο Φέσαρ κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Ντιόγκο, Αγιάλα και Σέρχιο Φερνάντες στο κέντρο, αριστερά θα είναι ο Χουάν Φραν, ο Λουσένα με τον Θαπατέρ τα δύο αμυντικά χαφ, ακόμα παίζεται η θέση, κατά πάσα πιθανότητα ο Ντ'Αλεσάντρο θα είναι αυτός που θα καλύψει το δεξί άκρο της επίθεσης μαζί με τον Αϊμάρ αριστερά και δύο κυνηγοί, ο Ντιέγκο Μιλίτο και ο Σέρχιο Γκαρθία. Αυτή θα είναι η 11 στο καθαρό, επαναλαμβάνω, 4-4-2 του Βίκτορ Φερνάντες. Τάσο, συγχαρητήρια στην Ισπανία. Ο Τάσος Πακλατζής που επέστρεψε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τάσο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Άρη. Είναι μια ιστορική στιγμή και γιατί η Σαραγώσα, όπως είπαμε στην εισαγωγή, είχε έναν πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό και γιατί είχε στόχο την κατάκτηση του κυπέλου UEFA. Αλλά αποδείχθηκε, Τάσο, αυτό που λέγαμε και στην κλήρωση, όταν έγινε κλήρωση εκείνες τις ημέρες, ότι στο γήπεδο δεν μετρούν μόνο τα χρήματα ή τα budget των ομάδων, αλλά μετράει το πώς θα εμφανιστεί κάθε ομάδα στις συγκεκριμένες βραδιές. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι και ο βασιλιάς των σπορ. Και επειδή είναι γνωστό ότι όταν μια ομάδα αγωνίζεται με αυταπάρνηση και το πιστεύει πραγματικά, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Άρη που πήρε το αποτέλεσμα στο πρώτο αγώνα χωρίς να δεχτεί τέρμα με 0 παθητικό και πήγε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει μια ομάδα που έχει budget 120 περίπου εκατομμύρια ευρώ, την κοίταξε στα μάτια, δεν φοβήθηκε τον αντίπαλο και πήρε την πρόκριση που είναι πραγματικά σπουδαία όχι μόνο για το σύλλογο αλλά γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή η πρόκριση του Άρη σε βάρος της Σαραγώσα. Μάλιστα, οι ισπανικές εφημερίδες ανέφεραν χαρακτηριστικά πως σε περίπτωση αποκλεισμού της Σαραγώσα η καταστροφή οικονομική αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και εκτός των άλλων είναι και για το πρεστίζ του συλλόγου, για μια ομάδα που επένδυσε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ φέτος για να χτυπήσει όχι μόνο την κορυφή του Ισπανικού πρωταθλήματος, να κατακτήσει έναν τίτλο φέτος στην Ισπανία, αλλά να παίξει και στο τελικό του κυπέλου UEFA και να το κατακτήσει. Άλλωστε είναι μέσα στα τρία, ήταν μάλλον μέσα στα τρία φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου UEFA και αυτό σίγουρα έχει προβληματίσει πάρα πολύ τους διοικούντες της Ισπανικής ομάδας και φυσικά και τον κόσμο που αποχώρησε περίλυπος εχθές. Δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι θα ερχόταν τα πράγματα έτσι, δηλαδή θα μείνει η ομάδα τους έξω από μόλις από την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA, να μην προκριθεί στους ομίλους. Λοιπόν, να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο La Romareda. Το γκολ του Χαβίτο ήταν αυτό που άνοιξε το δρόμο της πρόκρισης ουσιαστικά, γιατί ήταν εκτός έδρας και μέτρησε στο τελικό 2-1. Τέταρτο λεπτό στο La Romareda, υποδειγματικός τρόπος ανάπτυξη από τη Σαραγώσα. Τελικός αποδείχτης μπάλα του Αλεσάνδρου από τη δεξιά πλευρά. Ταλαιπωρεί τον Αουρέλιο Σουτ κόντρα στον Ρονάλντο Γκιάρο, το πρώτο κόρνερ για την Ισπανική ομάδα. Χειροκροτεί ο Βίκτορ Φερνάντεθ, ο Άρης στο έκτο λεπτό. Ο Κόκκινος στην πλάτη της άμυνας θέλει να τροφοδοτήσει τον Σιστόν. Τελικός ο Ήβιτς θα στρώσει την μπάλα για τον Γκαρσία, ο οποίος θα επιχειρήσει το σουτ για να μπλοκάρει ο Θέσσαρ. Στο 13 ο Αλεσάνδρο είδε την κίνηση του Αϊμάρ. Ο Αργεντίνος μέσα στην περιοχή του Άρη θέλησε να πλασάρει το Χαλκιά, άσοχο το πλαθί του πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Άρη. Στο 15 ο Νέτο για τον Σιστόν θα στρώσει για τον Γκαρσία το σουτ ψηλά, out. Στο 19 ο Μιλίτο είδε την κίνηση του Ρικάρντο Ολιβέιρα. Ολιγορία των παικτών του Άρη, εκτέλεση από τον Ολιβέιρα, 1-0 για τη Σαραγώσα. Στο 19ο λεπτό πανηγυρίζει ο Βίκτορ Φερνάντεθ και φυσικά ο σκόρερ ο Ρικάρντο Ολιβέιρα, ο οποίος έπιασε τον ύπνο την άμυνα του Άρη και πάλι τον γκολ από τον Βραζιλιάνο Άσο. Προβληματισμένος ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς στον πάγκο του Άρη, στο 42. Ο Σιστόν δεν πρόλαβε να πλασάρει, καθώς ο Αγιάλα απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 44 Αουρέλιο Ισέντρα, κεφαλιά από τον Γκαρσία, ψηλά out. Και πάλι προβληματισμένος ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς και ο Γκαρσία τα βάζει με τον εαυτό του. Δεύτερο ημίχρονο στο 50 λεπτό. Σύγει στην άμυνα του Άρη. Ο Αϊμάρ κάνει πεντακάθαρο φάουλ στον Χαλκιά. Ο διαιτητής δεν καταλόγιζε τίποτα. Ο Μιλίτο από πνευματική θέση στο σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά. Δεν κατάφερε οι Ισπανοί να στείλουν την μπάλα στα δίθια. Χάθηκε μια σπουδαία ευκαιρία. Στο 62 ο Χαβίτο είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο πριν από 4 λεπτά. Ξεπέρασε το εμπόδιο 2 Ισπανών. Το πρώτο σούτ κοντράρει. Το δεύτερο όμως θα περάσει κάτω από τα πόδια του Θέσσαρ. Το γκολ για τον Άρη, χειροκροτεί ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ισοφαρίζει ο Άρης στο 63-1-1, πανηγυρισμοί από τους 1500 φιλάθλους του Άρη που βρέθηκαν στο La Romareda, αποθέωση για τον σκόρερ, το πρώτο του γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον Χαβίτο με τον Άρη και πάλι το γκολ, το πρώτο σου κόντρα, το δεύτερο πέρασε κάτω από τα πόδια του Θέσσαρ, ο Ισπανός του Άρη δικαιώθηκε για την επιμονή του και για το πείσμα του. Σαραγώσα Άρης 1-1, Αλεσάνδρου εκτέλεση φάουλ, ο Χαλκιάς θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα στο 68 λεπτό. Στο 72 η άμυνα του Άρη ολιγόρησε, σέντρα τον Αϊμάρ και φαγιά από τον Γκαρσία. Κάνει το 2-1 για τη Σαραγώσα και πανηγυρίζουν οι Ισπανοί και πάλι τον γκολ από τον Γκαρσία. Λίγο αργότερα, κεφαλιά από τον Αγιάλα, σπουδαία ευκαιρία που κάνει ο Λουσχέν
και μεγάλη απόκρουση για τον Κώστα Χαλκιά στο 78 και στην εκτέλεση του κόρερ μια ακόμη κεφαλιά από τον Αϊμάρη, η οποία θα περάσει out. Στο 79 ο Βλάταν Ήβης εκτελεί φάουλ, εξαιρετική απόκρουση από τον Θέσαρ που γλιτώνει την ομάδα του από το 2-2. Αυτή η απόκρουση κράτησε σε αγωνία τους παίκτες του φίλου του Άρη μέχρι το τέλος. Εκτέλεση φάουλ και πάλι από τον Ήβη στο 81ο λεπτό, η μπάλα περνάει out. Τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτή Ντούγκαλ. Σαραγώσα Άρης 2-1, αλλά ο Άρης γνώρισε την πιο γλυκιά ήττα της ιστορίας του. Προκρίθηκε στην επόμενη φάση πανηγυρισμοί από τους παίκτες. Ο Λάμπρος Κόρδας στην κερκίδα πανηγυρίζει με τους υπόλοιπους παράγοντες του Άρη και φυσικά οι φίλοι του Άρη αποθεώνουν την ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Απογοήτευση τον Αγιάλα και ο Άρης για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του κυπέλου UEFA. Αυτές ήταν οι κυριότερες στιγμές από το παιχνίδι χθες το βράδυ στο Λαρομαρέδα, Τάσο. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και αν δει κάποιος αυτά τα τρία περίπου λεπτά που είναι οι καλύτερες στιγμές του αγώνα, διαπιστώνει με ευκολία ότι ο Άρης και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και μετά την ισοφάριση και μετά το 2-1 έχασε ευκαιρίες και θα μπορούσε το αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό. Ο Άρης δέχτηκε ένα τέρμα στην αρχή του αγώνα, στο 16ο λεπτό, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα οι Ισπανοί είχαν την μπάλα στα πόδια τους, πίεζαν όπως είναι φυσιολογικό, αλλά δεν έχασαν τις σπουδαίες ευκαιρίες. Ο Άρης αντέδρασε προς τα τέλη του ημιχρόνου με την κεφαλιά αυτή του Νάτσο Γκαρσία και ένα σουτ νωρίτερα που απείλησε ο Βολιβιανός στην εστία του Θέσσαρα. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 2-1, τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ήταν ιδιαίτερα πιεστικά, θα λέγαμε, και για τον κόσμο που παρακολούθησε το παιχνίδι, αγχωτικά, και για τους φίλους ομάδας που το παρακολούθησαν από το Matrix του κλάν της Βικελίδης απευθείας. Ο Άρης κατάφερε όμως να μείνει όρθιος, κατάφερε να αντέξει. Θα μπορούσε να έχει μετατραπεί σε γκολ αυτό το φάουλ του Βλάνταν Ήβιτς, αυτή την εκπληκτική πραγματικά απόκρουση του Θέσσαρ. Θα έκανε το 2-2 σε εκείνο το λεπτό και σίγουρα οι Ισπανοί θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Mm. Αλλά όλα αυτά είναι ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης παρουσιάστηκε πολύ ψυχωμένος. Πρέπει να πω ότι από την ώρα που πάτησε η αποστολή. Βλέπουμε και πλάνα, Αραγωνία. Αυτά τα πλάνα που βλέπουμε στις οθόνες μας είναι τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα της ΕΤΡΙΑ από την παρουσία των φιλάθλων του Άρη στη Σαραγώσα. Τις δύο ημέρες της παραμονής, κεντρικές πλατείες, κεντρικές αρτηρίες, τα καφέ, 1.600-1.700 οπαδοί του Άρη έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο στην καθημερινότητα της πόλης Αραγωνίας και σαφώς βοήθησαν και πολύ, πάρα πολύ την ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Δεν σταμάτησαν λεπτό να παροτρύνουν την κυτρινό μαύρη ομάδα από το πρώτο λεπτό και πολύ νωρίτερα, μία μισή ώρα νωρίτερα όταν μπήκαν στο Λαρομαρέδα, δεν σταμάτησαν πραγματικά να ενισχύουν την ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Πρέπει να πούμε και να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Βίκτορ Φερνάντεθ εμφανίστηκε για ακόμα μία φορά αλαζόνας και υπερόπτης ακόμα και στην συνέντευξη που παρέθεσε πριν από το παιχνίδι. Στους Ισπανούς συναδέλφους έλεγε ότι εύκολα ή δύσκολα θα προκριθεί και μάλλον εύκολα θα προκριθεί η Σαραγώσα. Δεν είναι αυτά τα σημαντικά παιχνίδια. Εμείς σκεφτόμαστε το Ισπανικό πρωτάθλημα, εκεί είναι τα δύσκολα, ναι, έλεγε ο Φερνάντεθ. Αλλά να που στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να προκαταβάλεις κάτι. Και αυτή η υπεραισιοδοξία του, δεν ξέρουμε από πού πήγαζε τις προηγούμενες ημέρες. Σίγουρα θα σκέφτεται διαφορετικά τα πράγματα για την συνέχεια. Καθώς, και πόσο μάλλον όταν είχε χάσει 1-0 στο πρώτο μάτς, έτσι. Με το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, γιατί όλοι ξέρουμε ότι σε αυτά τα διπλά παιχνίδια το 0 παθητικό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα που πηγαίνει να υπερασπιστεί αυτό που έχει. Δηλαδή έστω και το ένα γκολ μακριά από την έδρα της. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως προείπαμε, αλλά και για τον Άρη που μπαίνει στην φάση των ομίλων του κυπέλου UEFA. Και αυτό σημαίνει ότι κάποια χρήματα θα μπουν στο ταμείο της ομάδας, αλλά πολύ περισσότερο και για το πρεστής του συλλόγου και για την οντότητα αυτής της ομάδας που δείχνει ότι έχει ψυχικά αποθέματα, ασφαλώς, έχει και ποιότητα για να φτάσει ακόμα ψηλότερα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε και πώς διαμορφώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας. Θα εξηγήσουμε και τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στη φάση των ομίλων, πώς προκρίνονται δηλαδή οι ομάδες. Τώρα, την ώρα που η εκδρομή των κυτρίνων ζούσαν από κοντά αυτή την πολύ σημαντική πρόκριση. Στο κλάν της Βικελίδης χιλιάδες κόσμου του Άρη είδε απευθείας την αναμέτρηση από την γιγαντοθόνη του γηπέδου. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αν περνούσε κάποιος χθες το βράδυ έξω από το κλάν της Βικελίδης και δεν γνώριζε πως ο Άρης αγωνιζόταν στην Ισπανία με τη Σαραγώσα, θα πίστευε πως το παιχνίδι γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες φίλοι των κίτρινων δεν έχασαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση σε απευθείας μετάδοση από τον ηλεκτρονικό πίνακα του γηπέδου, δημιουργώντας ατμόσφαιρα κανονικού αγώνα. Το μόνο που έλειπε ήταν οι δύο ομάδες. Οι οπαδοί του Άρη έζησαν με τη δική τους αγωνία την αναμέτρηση και δεν πτωήθηκαν ούτε από τον γκολ του Ολιβέιρα. Ακόμη και τότε, η αισιοδοξία για την πρόκριση του Άρη στους ομίλους του κυπέλου UEFA ήταν διάχυτη. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Πάρα πολύ κόσμος. Έχει έρθει από παντού. Από όλη τη Μακεδονία, από Σέρες, από Καβάλα. Και οργανωμένα, χωρίς φασαρίες. Μπράβο στον κόσμο που ήρθε.
να στηρίξει την ομάδα του Άρη. Θα βάλουμε ένα γκολ, θα πάρουμε την πρόκριση. Ελπίζουμε, πολλοί κόσμοι σήμερα εδώ. Χρόνια στον Άρη. Ήρθαμε να πάμε την πρόκληση και στους ομίλους και καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα. Υπάρχει λίγη κόντρα, αλλά θα το πάρουμε. Θα προκριθούμε. Σπορ μέρος δεύτερο, μένουμε στην ιστορική επιτυχία του Άρη, τον αποκλεισμό της Σαραγώσα και την πρόκριση των κιτρίνων στους ομίλους του κυπέλλου UEFA. Μαζί μας είναι πάντα ο Τάσος Πακλατζής, απεσταλμένος έτρια στην Ισπανία. Τάσο, ήρθε η πρόκριση, είτε αυτό το 2-1 και σε συνδυασμό με το 1-0 του πρώτου αγώνα έστειλε τον Άρη στους ομίλους. Πώς ήταν η κατάσταση μετά το παιχνίδι, τι έλεγαν οι παίκτες μεταξύ τους, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να δώσει το δικό του στίγμα στην αγωνιστική εικόνα του Άρη. Ο προπονητής του Άρη ήταν ψύχραιμος. Λακωνικός και στις δηλώσεις του, αλλά γενικότερα και σε εκδηλώσεις του. Τον είδαμε πριν και στα στιγμιότυπα μετά το 1-1, την ισοφάριση από τον Χαβιέ Χαβίτο, να χειροκροτάει. Αλλά αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και πίστη για το αποτέλεσμα από την ώρα που αφήχθηκε η αποστολή στην Σαραγώσα, και οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, οι διοικούντες και ο κόσμος, αν συζητούσες με τον κόσμο και ιδιαίτερα με τους ποδοσφαιριστές, πίστευαν ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση. Και αυτό το εξέφραζαν ανοιχτά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές του Άρη. Τώρα, για την επόμενη μέρα, με την είσοδο στους ομίλους του κυπέλλου UEFA, τα πράγματα αλλάζουν. Καθώς εκεί τα παιχνίδια είναι 4, 2 εκτός, 2 εντός. Και κανένα διπλό με καμία ομάδα. Κανένα διπλό. Εκεί πηγαίνεις για το αποτέλεσμα εκτός Θεσσαλονίκης και προσπαθεί η ομάδα να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα. Αυτό μπορεί να κάνει ο Άρης, γιατί δεν έχει γνωρίσει ποτέ την ήττα. Το θετικό τάσο είναι ότι προκρίνονται οι 3 από τις 5 ομάδες κάθε ομίλου στην επόμενη φάση. Οι 3 από τις 5. Προκρίνονται στην επόμενη φάση, μέχρι τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων, και αυτό κρατάει σε αγωνία και τον κόσμο, σε ενδιαφέρον τον κόσμο για την ομάδα σαφώς, και σίγουρα και για την οντότητα, όπως προείπαμε, της ομάδας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι όλοι, χαρούμενοι, και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και οι ξένοι ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα οι Βραζιλιάνοι και οι Ισπανοί. Πρέπει να πούμε ότι οι Ισπανοί δεν είναι και τόσο φιλόξενοι όσο θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι. Όταν πέρασε εκτός αγώνα ο Σέρχιο Κόκε, αποδοκιμάστηκε έντονα. Όταν πανηγύρισαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το τέλος του αγώνα, κοντά στο διάσμα που βρισκόταν οι εκδρομής, δέχτηκαν δεκάδες μπουκάλια από τους Ισπανούς που βρισκόταν στα κάτω διαζώματα. Γενικότερα, είναι μεσογειακός λαός αυτή. Γενικότερα η φιλοξενία, τουλάχιστον από τον κόσμο, από τη διοίκηση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Αλλά γίνονται και στην Ευρώπη αυτά, και μάλιστα στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Έτσι, το ακριβώς. Ισπανικό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τις δηλώσεις. Το ρεπορτάζ που ετοίμασε Στάσο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, τι υπόθηκε από τους πρωταγωνιστές. Στις θύρες 14 και 15 του Λαρομαρέδα το γλέντι έχει ξεκινήσει. Εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ο Άρης πήρε μια ιστορική πρόκριση απέναντι σε όλα τα προγνωστικά και απέναντι σε μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε πολύ συγκινημένοι, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η πρόκριση, γιατί το είχαμε πει από την αρχή. Όταν θες να γίνεις μεγάλη ομάδα, πρέπει να τα βάζουμε τους μεγάλους. Όταν θες να φας το θηρίο, για να γίνεις θηρίο εσύ. Είχα πει από την αρχή ότι ήταν καλό ότι παίζουμε μια μεγάλη ομάδα από το φάσμα στο γήπεδό μας. Καταφέραμε, κερδίσαμε με τη βοήθεια του κόσμου που βλέπετε και εδώ στην Ισπανία και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο σήμερα πανηγυρίζει. Είναι η πιο μεγάλη πρόκληση που έχει κάνει ποτέ η ομάδα, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα Σαραγώσα. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της διαφοράς που έχουμε σαν σύλλογοι, το budget του Σαραγώσα είναι 15 φορές μεγάλο από το δικό μας.
Ας το ποδόσφαιρο δεν μετράει το χρήμα, μετράει η οργάνωση, το ταλέντο, η διάθεση, η πίστη. Και νομίζω ότι ταξίζαμε και πιστεύω ότι θα έρθουν τα καλύτερες μέρες. Όταν λέτε καλύτερες μέρες, είναι ο Άρης στη φάση των ομίλων του κυπέλου UEFA και οικονομικά είναι πολύ θετικό για το σύλλογο, αλλά γενικότερα και για την οντότητα, για το πρεστίζ της ομάδας, φαντάζομαι. Έτσι. Αυτό σκέφτεται. Θα απολαύσουμε όλο το διάστημα αυτών των ομίλων και θα παίξουμε όπως παίζουμε κάθε φορά για να κερδίζουμε. Αποκομίζουμε τεράστιες εμπειρίες και φέρνουμε αυτοπεποίθηση στον εαυτό μας, γιατί αυτό νομίζω χρειάζεται η ομάδα. Έχει πολύ ταλέντο, θέλει πάλι δουλειά, αλλά νομίζω ότι αυτό το διάστημα πλέον θα δείξουμε ότι τι μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε τις βάσεις να πάμε παραπάνω. Το πώς νιώθω, το καταλαβαίνετε, είμαι πολύ συγκινημένος. Υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος που είναι δίπλα μας, όλος αυτός ο κόσμος που είναι πίσω και πιστεύω ότι έχει συγκινηθεί όπως και εγώ αυτή τη στιγμή. Νιώθω ευτυχισμένος, νιώθω χαρά, δεν περιγράφεται το πώς νιώθω. Νομίζω ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Είχαμε πίστη, το πιστεύαμε, είχαμε συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά το πιστεύαμε πραγματικά όλοι μας και η διοίκηση και οι παίκτες και οι προπονητές και πιστεύω ότι το αξίζαμε κιόλας έτσι πως ήρθαν τα δύο τα παιχνίδια. Μιλώντας off the record πριν από το παιχνίδι μέρες, μου είχες πει ότι το αποτέλεσμα είναι 2-1. Ήττα για τον Άρη, αλλά γλυκιά ήττα, πρόκριση. Δεν ξέρω πώς νιώθεις, το παίξεις το στοίχημα, δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν το έπαιξα, αλλά πιστεύω ότι είναι η πιο γλυκιά ήττα που έχω ζήσει σαν ποδοσφαιριστής. Πιστεύω ότι πετύχαμε κάτι το, που για πολλούς φάνταζε ακατόρθωτο, αλλά το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα το ακατόρθωτο. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα και στους ποδοσφαιριστές. Δώσαμε μεγάλη χαρά στον κόσμο και πιστεύουμε και η συνέχεια να είναι ανάλογη. Πρέπει να είμαστε equipe con todo e nós teríamos que ter inteligência para explorar esses contra-ataques e conseguimos isso. Ξέραμε ότι θα βγουν με όλες τις δυνάμεις τους στα ημίχρονα για να μπορέσουν να σκοράρουν και εμείς αρκεστήκαμε στην αρχή σε αντεπιθέσεις διαχειριζόμενοι το παιχνίδι. Έπρεπε να το πιστέψουμε την αρχή. Το είχαμε πιστέψει όλη τη βδομάδα και ο προπονητής προσπαθούσε να μας πείσει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι σήμερα αποδείξαμε ότι έχουμε καλή ομάδα και μπορούμε, να, αν είμαστε σοβαροί, να κερδίσουμε οποιοδήποτε αντίπαλο. Δύσκολος αντίπαλος η Σαραγώσα μέσα στο γήπεδο. Σε είδα πάνω κάτω. Σίγουρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είχαμε πει ότι πρέπει να υπερβάλλουμε αυτούς. Αυτό μπήκαμε για να κάνουμε από την αρχή και νομίζω ότι γι' αυτό δικαιωθήκαμε και στο τέλος. Με mucha suerte, muchas veces, y hoy, bueno, he tenido mi premio a la perseverancia. Το είχε ενερευτεί πολλές φορές, αλλά τα όνειρα που δεν βγαίνουν πραγματικότητα πάντα. Σήμερα έτυχε και τα κατάφερε. Αυτό που προσπαθεί είναι να βάλει γκολ. Μερικές φορές δεν έχει πολύ τύχη. Σήμερα είχε. Είναι όσα το κάνω νοσότρο, ή γιστάρ ελιμινάδε, δε Ευρώπα. Ξέραμε ότι θα έχουμε πολλές δυσκολίες. Ίσως δεν μπορέσαμε να αξιολογήσουμε τόσο πολύ τον Άρη. Από εκεί και πέρα μας απέδειξε ότι μπόρεσε και έδωσε τη μάχη μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Τελικά δεν τα καταφέραμε, αν και δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Όπως είπατε και εσείς, εμείς ήρθαμε εδώ με μια πίστη που μας έδωσε το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στο Χαριλάου. Έχω την εντύπωση ότι ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκριση απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, θα το πω. Και νομίζω θα γίνω κουραστικός. Έγινε σε μια ομάδα η οποία δεν είχε σκοπό να περάσει τον όμιλο, στον όμιλο, αλλά να πάει στο τελικό και να πάρει στο κύπελλο. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα με πάρα πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Και απέδειξε ότι ο Άρης έχει εξίσου πολύ μεγάλη ομάδα και εξίσου πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, είδαμε και τις δηλώσεις των παικτών του πρόεδρου της ΠΑΕΡ, του Λάμπρου Σκόρδα. Τώρα, ο Χαβίτο Τάσο κέρδισε και ένα στοίχημα χθες, έτσι. Δεν ήταν ακριβώς στοίχημα. Κάποια στιγμή δεν ξέρω αν παρατήρησε ο κόσμος στα πλάνα που δείξαμε πριν από λίγο στις δηλώσεις του Νέτο να κρατάει ο Βραζιλιάνος κάτι στο χέρι του, μια ομελέτα και να την τρώει. Αυτή η ομελέτα ήταν για τον κλασική ισπανική τορτίγια, ήταν για τον Χαβιέ Χαβίτο, καθώς Ισπανός συνάδελφος του τοπικού καναλιού της Αργωνία TV είχε υποσχεθεί στο Χαβίτο, αν ο Άρης προκριθεί και ιδιαίτερα αν ο ίδιος σκοράρει, θα του κάνει μια ομελέτα και θα την φέρει στο γήπεδο την επόμενη. Και δεν το ξέχασε. Έτσι. Δεν το ξέχασε. Πήγε στη μεικτή ζώνη με την ομελέτα στο χέρι και κέρασε το Χαβίτο και ο Χαβίτο τους συμπαίκτες του. Μάλιστα. Ήταν κάτι ξεχωριστό, δεν το είχαμε ξαναδεί. Μπράβο πάντως στον Ισπανό συνάδελφο που κράτησε την υπόσχεσή του. 250.000 ευρώ είναι το πρίμιο για τους ποδοσφαιριστές του Άρη και είδαμε και πριν στα πλάνα και τον Βίκτορ Φερνάνδεθ, ο οποίος δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένος μετά το τέλος του αγώνα, σε αντίθεση με όλη την αποστολή του Άρη, που κατάφερε ο σύλλογος να πάρει μια σπουδαία πραγματικά πρόκριση για την φάση των ομίλων του κυπέλου UEFA. Τάσο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για το ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες, για τα όσα μας μετέφερες από την Ισπανία, τα όσα έζησες εκεί μαζί με την αποστολή του Άρη. Και να κλείσουμε με την αποθεωτική υποδοχή που έτυχε η αποστολή τις πρώτες πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και κάθε γωνιά του αεροδρομίου ξεχύλισε από κόσμο του Άρη που περίμενε τους πρωταγωνιστές να τους αποθεώσει. Ωραίος, 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 ωραίος.
ώρα είναι 5:30 τα ξημερώματα και περισσότεροι από 2.000 οπαδοί του Άρη ήρθαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχτούν την αποστολή των κιτρίνων από τη Σαραγώσα. Εντάξει, όλος ο κόσμος και αν είναι κόσμος χαρούμενος, και εμείς είμαστε χαρούμενοι. Εντάξει. Άρη σήμερα έκανε μια μεγάλη νίκη. Πέρα, θέλω να πω, αποτέλεσμα αυτό που περιμέναμε όλοι και πιστέψαμε από πρώτη στιγμή και μας έδωσε ευκαιρία να πάμε στο όμιλο. Πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό για όλους μας. Και αυτό βέβαια πρώτα απ' όλα αξίζουν οι παίκτες και οι φιλάθλοι που μας βοηθήσανε πάλι. Όταν είχαμε κάνει μια μεγάλη πρόκληση, μπήκαμε μέσα στις όμιλους, παίξαμε με μια πολύ δυνατή ομάδα και είναι μεγάλη χάρη για όλους μας, όσο για μας παίκτες τόσο και για το κόσμο. Πρέπει να συνεχίζουμε έτσι και να όσο να συνεχίζουμε έτσι στην Ευρώπη, τόσο και στην πρωτάθλημα, γιατί αν θέλουμε και η πέρυσι να μπαίνουμε μέσα, πρέπει να κάνουμε καλή σεζόν φέτος. Πρώτα λεπτά το αγώνα, 12ο για την ακρίβεια. Από καλή θέση αποτυχάνει ο Μπούντιμιρ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Χαλκιά. Το σουτ του Νέτο στο 31ο λεπτό θα μπλοκάρει ο Πόσα. 40ο λεπτό, παραλίγο αυτό γκολ, η κεφαλιά του Παπαδόπουλου όμως δεν ευνηδιάζει το Χαλκιά. 42ο λεπτό, δεν διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη, μπάλα θα φτάσει στο Γραμμόζη, ο οποίος θα στείλει την μπάλα out. 45ο λεπτό, η κεφαλιά από τον Μπούντιμιρ. Θα σημειωθεί γκολ, αλλά θα καταλογιστεί offside, θα ακυρωθεί. Έτσι το 0-0 παρέμεινε. Εδώ και πάλι καθαρή φάση. Ο βοηθός σωστά υποδεικνύει τον Μπούντιμιρ σε θέση offside. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης θα μπει με διάθεση για να σκοράρει. Μεγάλη ευκαιρία με τον Ίβιτς στο 55ο λεπτό μετά από σέντρα του Αουρέλιο, ο οποίος στο 60 θα εκτελέσει το κόρνερ, η μπάλα θα φτάσει στο Ρονάλντο Γκιάρο και με προβολή θα στείλει την μπάλα στο δίχτυ και 1-0 από το Βραζιλιάνο. Εδώ και πάλι φάση ο Αουρέλιο, το κόρνερ, αποτυχάνουν οι αμυντικοί του Εργοτέλη και από κοντά ο Ρονάλντο Γκιάρο θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 63ο λεπτό, ο Ίβιτς με προβολή αντικανονική θα δεχθεί την δεύτερη κίτρινη κάρτα, θα αποβληθεί από το παιχνίδι, ο Άρης θα συνεχίσει από εκείνο το σημείο με 10 παίκτες. Εδώ αντικρίζει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, έχει δεχθεί μία ακόμη από τον διαιτητή, τον Παπασταμάτη. Ο Εργοτέλης θα προσπαθήσει στη συνέχεια να αντιδράσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αποβολή και για τον Καραγεωργίου από τον Παπασταμάτη στο 80ο λεπτό λόγω έντονων διαμαρτυριών. Μία ακόμη ευκαιρία στην εκπνοή από τον Εμπεγλέρα, το αποτέλεσμα όμως δεν θα αλλάξει. Εργοτέλης Άρης 0-1. Χαιτήσαμε. Δεν θέλω να πω τυχερά. Αλλά παλέψαμε όλοι και πραγματικά όλοι οι παίκτες έχουν δώσει το τελευταίο που μπορούσαν να το δώσουν. Και αυτό ο συγχαρητήρια τους. Θέλανε πολύ αυτή τη νίκη, θέλανε πολύ τρεις βαθμούς. Να αποφύγουμε τα κίνδυνα που σε αυτό το πρωτάθλημα, όποιο θα είναι σίγουρα πιο δύσκολο και πιο δυνατό, εύχομαι κανένα να είναι το καλύτερο. Μας περιμένουν και άλλα παιχνίδια και άλλες αγώνες που θα μας χρειαστούν. Εύχομαι στο Εργοτέλη να πετύχει αυτό που θέλει. Δεν νομίζω ότι δικαιούται ο Άρης να μας κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Η προσπάθεια έγινε πολύ μεγάλη μετά από τα δύο άσχημα αποτελέσματα που είχαμε. Προσπαθήσαν πολλοί οι ποδοσφαιριστές μας. Δώσαν ό,τι είχαν να δώσουν μέσα στο γήπεδο. Και από μια κακιά στιγμή, μια κρύα φάση όπως την λέμε εμείς στο ποδόσφαιρο, δεχτήκαμε ένα γκολ. Οπωσδήποτε δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά όπως είπα και από την πρώτη μέρα και από πέρυσι μάλλον που συναντιόμαστε εδώ εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο να αντιπαραθέσουμε παρά μόνο να προσπαθούμε να παλεύουμε
για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τον στόχο μας. Εμείς αναζητούσαμε την πρώτη μας νίκη μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι που είχαμε την Πέμπτη. Για μας μετράει το αποτέλεσμα, η ομάδα ήταν λίγο κουρασμένη, δεν παρουσίασε καλό θέαμα μέσα στο γήπεδο. Αλλά αυτό μένει οι τρεις βαθμοί της νίκης. Και προχωράμε, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Ο Εργοτέλης πώς τον είδατε? Ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που ενώ έχει πολύ καλή οργάνωση, κάθε χρόνο έχει σαν στόχο τη σωτηρία. Πιστεύω ότι και φέτος θα το επιτύχει όπως και πέρυσι και θα αγωνίζει τον χρόνο στη Super League. Ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε την πρώτη μας νίκη, γιατί θα μέναμε πίσω στο πρωτάθλημα. Μπορεί να μην είχαμε πολύ καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά εδώ φαίνονται και οι μεγάλες ομάδες και καταφέραμε, πήραμε το τρίποντο που είναι πολύτιμο για μας. Ξέραμε τις δυσκολίες του αγώνα, ξέραμε ότι ο Εργοτέλης ερχόταν από δύο ήττες με Παναθηναϊκό και Όφη. Εμείς ξέραμε τις δυσκολίες του αγώνα και αναβληθήκαμε σωστά και παίξαμε όλα, τα δώσαμε όλα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που είναι το παν για μας και συνεχίζουμε πολύ δυνατά για τη συνέχεια. Υπάρχει διακοπή την άλλη εβδομάδα, αλλά υπάρχει ένα ντέρμπι στο Κλέανθης Βικελίδης, στο κλασικό της Θεσσαλονίκης. Στο μυαλό σας πάει εκεί κάτι? Σίγουρα, εντάξει, είναι ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Θα το κοιτάξουμε στις επόμενες μέρες, γιατί πρώτο από αυτού υπάρχει ένα αγώνα κυπέλου με τον Αγίο Δημήτριο. Δεν πρέπει να το αποτιμήσουμε, γιατί όπως ξέρετε, αυτή είναι η πιο δύσκολη αγώνα για μας. Τα δύο προηγούμενα χρόνια έχουμε αποκλειστεί και θέλουμε να δώσουμε και εκεί το βάρος για να πάμε μέσα στο τέλος της οργάνωσης. Παιχνίδια, ο Άρης πήρε αυτό που ζητούσε και ήταν η νίκη. Πώς είδε το μάτς? Ha sido un partido bastante difícil, pero al final hemos ganado. ¿Qué te ha parecido todo el partido? Nosotros sabíamos que iba a ser difícil porque habiendo jugado el jueves la Copa de la UEFA, el equipo iba a notar el cansancio y sabemos que Ergotelli ahí hacía buen juego y ya sabíamos que iba a ser difícil, pero el resultado es lo más importante. Ξέραμε ότι από την αρχή ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί προερχόμασταν από το παιχνίδι με τη Σαραγώσα στο UEFA, αλλά τελικά βγήκε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αισθάνονταν την ομάδα ότι ήταν επηρεασμένη από την κούραση? Ο ίδιος βέβαια είχε την δυνατότητα να ξεκουραστεί, αλλά πώς είδε τους συμπαίκτες του? Tenías la oportunidad de descansar, pero has visto a los compañeros que estaban un poco cansados. No, el equipo estaba bien, pero cansancio siempre se nota porque el jueves se juega y se tiene una fuerza grande, pero pues ha demostrado que el equipo está bien físicamente porque ha aguantado todo el partido y hemos estado casi media hora con un jugador menos y el equipo ha estado bastante bien. Aunque ellos están exhaustos, los otros lo lograron, tenían la física para poder mantener el resultado y en la media hora que habían quedado 10 άτομα. Ακολουθεί ένα παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδας. Το κύπελλο είναι ένας θεσμός που ενδιαφέρει τον Άρη. Τι έχει να πει για αυτή την αναμέτρηση? Ahora viene un partido para la Copa. Es una federación, no es esto, pero que interesa a Ares. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Hombre, una competición que es muy buena y llegar lo más lejos posible porque es la Copa de Grecia y a todos nos gusta jugarla y en un futuro se puede ganar. Está claro que nosotros vamos a hacer lo posible por ella. Όλοι θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε και ακόμη για να το κατακτήσουμε, γιατί όλους μας ενδιαφέρει. Ο Άρης πήρε το τρίποντο που ήθελε μετά από μια δύσκολη εβδομάδα και μια συγκλονιστική πρόκριση στους ομίλους του UEFA κόντρα στον Εργοτέλη. Έστω και αν δεν έπιασε υψηλά επίπεδα απόδοσης, πήρε τους τρεις βαθμούς. Το πάνω αυτό ήταν για να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Κυνηγήσαμε τους τρεις βαθμούς. Ξέραμε ότι ερχόμασταν από ένα πολύ μακρύ ταξίδι και πολύ δύσκολο αγώνα που είχαμε και καταφέραμε και βοηθήκαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και σήμερα αποδείξαμε ότι θέλαμε τους στόχους που ήταν μόνο τρεις βαθμοί και τα καταφέραμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους παίκτες μου και που πήραμε ένα πολύ σημαντικό βοήθημα. Έχετε ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι με έναν πιο αδύναμο αντίπαλο για το κύπελλο Ελλάδας. Τι πρέπει να δείξει ο Άρης για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο? Σίγουρα τώρα όλα τα βλέμματα πέφτουν σε αυτό το παιχνίδι. Τα δύο προηγούμενα χρόνια εμείς από το πρώτο γύρο έχουμε αποκλειστεί από πιο χαμηλές κατηγορίες ομάδες. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι να είμαστε πολύ σοβαροί από τα προηγούμενα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Και ο αγώνας έχει δυσκολίες του και εμείς πρέπει να αντιμετωπιστούμε πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Τα πηγαίνεις πάρα πολύ καλά στην Εθνική Αλβανία. Είσαι πλέον βασικός. Ακολουθεί ένα ακόμα παιχνίδι. Τώρα και μία ακόμα κλίση. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη
πολύ μεγάλη κλίση για μένα και για την προσωπικότητα μου στο ποδόσφαιρο. Θέλω να παίξω σε μια εθνική ομάδα. Αυτή η κλίση, καινούργια κλίση που μου έρθε με την Σλοβενία και επόμενος με την Βουλγαρία, είναι πολύ σημαντική για την καριέρα μου και πιστεύω να αποδείξω και εκεί ότι είμαι, το αξίζω να βρίσκομαι σε εκείνη την ομάδα. Από το στρατηγείο της UEFA στην Ιόν της Ελβετίας δόθηκε η σέντρα στο 50ο κύπελο UEFA της ιστορίας. Οι 5 ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στον φετινό θεσμό έμαθαν τα ονόματα των αντιπάλων τους για τη σειρά των 4 αγώνων που θα διαρκέσουν ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Μάλιστα φέτος η ελληνική εκπροσώπηση με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Πανιόνιο, Άρη και Λάρισα ήταν η πολυπληθέστερη στη διαδικασία των ομίλων. Τελευταίος από τις ελληνικές ομάδες βγήκε από την κληρωτίδα ο Άρης, ο οποίος θα μετάσχει στον 6ο όμιλο, αντίπαλος της Bayern Μονάχου, της Bolton, της πορτογαλικής Sporting Braga και του Ερυθρού Αστέρα. Σε μια κλήρωση που γέννησε δυσκολίες, αλλά και προσδοκίες. Από τις ελληνικές ομάδες, πρώτος προέκυψε ο Παναθηναϊκός, επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο. Αντίπαλοι του η Λοκομοτίβ Μόσχας, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Κοπενχάγη και η Αμπερντίν. Η ΑΕΚ κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο. Εκεί θα βρει αντιπάλους τη Villarreal, τη Φιωρεντίνα, τη Μλάντα Μπόλεσλαβ και την Elfsborg. Ο Πανιόνιος στο 8ο γκρουπ θα παίξει με Μπορντό, Αούστρια, Γαλατά Σαράι και Χέλσιγκμποργκ. Ενώ η Λάρισα στο πρώτο γκρουπ θα βρει απέναντί της την Αλκμαρ, τη Ζενίτ, την Έβερτον και την Ιρενβέργη. Στα άλλα γκρουπ, στο 4ο παίζουν Βασιλεία, Αμβούργο, Ρεν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Μπραν. Στο 5ο τίθενται αντιμέτωπες οι Λεβερκούζεν, Σπάρτα Πράγα, Σπαρτάκ Μόσχα, Τουλούζ και Ζυρίχη. Ενώ στο 7ο κληρώθηκαν οι Άντερλεχτ, Τότεναμ, Χετάφε, Χάποελ Τελαβίβ και Αλμπόργκ. Πώς διαμορφώθηκαν οι 8 όμιλοι του κυπέλου UEFA. Βλέπετε στον πρώτο όμιλο Αλκμαρ, Ζενίτ, Αγία Πετρούπολη, Έβερτον, Νιρενβέργη και η Λάρισα. Στον δεύτερο όμιλο Παναθηναϊκός, Λοκομοτίβ Μόσχας, Ατλέτικο Μαδρίτης, Κοπενχάγη και Αμπερντίν. Στον τρίτο όμιλο Βιγιαρεάλ, ΑΕΚ, Φιωρεντίνα, Μλάντα Μπόλεσλαβ και Ελφσμπορκ. Στον τέταρτο όμιλο Βασιλεία Αμβούργο, Ρεν, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Ιμπραν. Στον πέμπτο όμιλο Λεβερκούζεν, Σπάρτα Πράγα, Σπάρτακ Μόσχας, Τουλούζ και Ζυρίχη. Στον έκτο όμιλο, στον όμιλο του Άρη, Μπάγκερ Μονάχου, Μπόλτον, Μπράγα, Ερυθρός Αστέρας και ο Άρης. Στον 7ο όμιλο, Άντερλεχτ, Τότεναμ, Χετάφε, Χάπελ Τελαβίβ και Άλμπουργκ. Και στον 8ο όμιλο, στον όμιλο του Πανιωνίου, είναι η Μπορντό, η Αούστρια Βιέννης, η Γαλατά Σαράι και η Χέλσιμπουργκ. Αυτή ήταν η όμιλη στην πορεία της εκπομπής. Θα δείτε και την σειρά των αγώνων σε κάθε όμιλο. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τις πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων των ελληνικών ομάδων που παραβρέθηκαν στην Ιόν της Ελβετίας στο ρεπορτάζ του απεσταλμένου τσέρτ του Γιάννη Δάρα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν εύκολες ή δύσκολες κληρώσεις. Οι ομάδες που θα παίξαμε είναι σίγουρο ότι είναι ομάδες επίπεδου. Η ίδια λογική υπήρχε και με την Σαραγώσα στην πρώτη κλήρωση. Είμαστε τεθειμένοι να παίξουμε με τους καλύτερους υπάλλους, πιστεύουμε στην ομάδα μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και αν είμαστε γερμανοί να προκριθούμε. Γιατί όχι. Καταρχήν, όποιες και να ήταν οι ομάδες, ήταν σίγουρα θα ήταν καλές. Σίγουρα δεν μας τρομάζει τίποτα. Δεν θέλω να πω αν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα ή όχι, γιατί θέλω πρώτα να δω και σε ποιες ομάδες θα έχουμε στην έδρα μας και ποιες εκτός. Παρόλο που παίζουμε στο Πανθεσσαλικό, νομίζω ότι η ομάδα μας είναι άκρως ανταγωνιστική, το απέδειξε στον πρώτο γύρο. Της έχω τρομερή εμπιστοσύνη, όχι μόνο εγώ αλλά και οι φίλαθλοι, ανεξαρτήτως αν στο ελληνικό πρωτάθλημα ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Αλλά παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια μας. Χωρίς να λέω μεγάλες κουβέντες, νομίζω ότι έχουμε καλή τύχη. Σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες να προκριθεί η ομάδα στην επόμενη φάση. Εντάξει, υπάρχουν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, η Φιωρεντίνα και η Villarreal. Από εκεί και πέρα όμως οι άλλες δύο είναι στα μέτρα της ΑΕ και πιστεύουμε ότι η ομάδα θα πάει καλά. Ας πούμε ότι είναι καλή κλήρωση. Βεβαίως αυτό θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει τις δυνατότητες να περάσει. Αν κοιτάξουμε το χάρτη των Ευρωπαϊκών, βλέπουμε ότι έχετε πιάσει και τις τέσσερις γωνιές Ευρώπης πάντως. Ναι, έτσι, μακρινά ταξίδια. Μακρινά ταξίδια. Αυτό είναι και καλό και κακό. Μάλλον κακό για την ομάδα τα μακρινά ταξίδια λόγω του πρωταθλήματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω η κλήρωση είναι καλή. Από τα δύο πρώτα γκρουπ μας έχει έρθει κάτι καλό. Ό,τι καλύτερο μπορούσε. Στο τρίτο γκρουπ φοβόμασταν πολύ να μας έρθει η Ισπανική, η Ατλέτικο. Μας ήρθε όμως καλά τέσσερα που είναι πολύ δύσκολη. Και στο τέταρτο γκρουπ είναι η ομάδα την οποία τη γνωρίζουμε καθόλου. Γενικά είναι ένας όμιλος νομίζω που είναι ανοιχτός και για τις 5 ομάδες. Λοιπόν, ο Άρης συμμετέχει για πρώτη φορά στους ομίλους του κυπέλου UEFA και μετά τον αποκλεισμό της Σαραγώσα στον πρώτο γύρο είναι λογικό να υπάρχει αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας. Μαζί μας σήμερα είναι ο Ισπανός παίκτης των Κιτρίνων, ο Τόνι Κάλβο, ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος που θα μας βοηθήσει στη μετάφραση και ο Τάσος Πακλατζής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο από τον Τόνι για το πώς είδε την κλήρωση στο πρώτο άκουσμα, δηλαδή των τεσσάρων αντιπάλων του Άρη στον όμιλο του κυπέλου UEFA. Un comentario sobre el sorteo. Bueno, ya hemos visto en la televisión que bueno, nos ha tocado un grupo difícil. Todos los rivales para mí eran difíciles, ¿no? Pero bueno, dentro de lo malo yo creo que está bastante bien. Y bueno, ahora es cuestión de jugar como hicimos contra Zaragoza y nosotros no teníamos ninguna presión y la presión la tienen los demás, ¿no? Nosotros estamos ahí por nuestros méritos. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ δύσκολες, οπότε δεν μπορούμε να πούμε αν είναι ένας δύσκολος όμιλος ή εύκολος αντίστοιχα. Το δύσκολο ήταν να περάσουμε από τη Σαραγώσα, πήγαμε να παίξουμε χωρίς άγχος και τελικά τα καταφέραμε και να τους αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα δούμε και το προφίλ των αντιπάλων, Τάσο. Αν θες να κάνεις μια πρώτη ερώτηση στον Τόνι πριν δούμε το βίντεο. Όχι, περισσότερο σαν σχόλιο ότι για τον έκτο όμιλο στον οποίο μετέχει ο Άρης, αρχικά μόνο το γεγονός ότι μετέχει η Bayern, το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου UEFA, αυτόν είναι κάτι ιδιαίτερο, ναι. Κάτι εξαιρετικό. Mm. Αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες είναι ομάδες αρκετά δύσκολες. Και η Bolton, παρά το γεγονός ότι δεν πηγαίνει καλά αυτό το διάστημα στην Αγγλία, αλλά και ο Ερυθρός Αστέρας, πρώην ομάδα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς, και η Μπράγκα, η τέταρτη του περσινού πορτογαλικού πρωταθλήματος. Το καλό είναι και αυτό μπορείς να το δεις από δύο οπτικές γωνίες, για εισπρακτικούς λόγους. Από τη μία, ίσως δεν είναι καλό που η Bayern Μονάχου, σίγουρα δεν είναι καλό που δεν έρχεται στην Θεσσαλονίκη και πάει ο Άρης στην Allianz Arena του Μονάχου, όπως δεν έρχεται και η Bolton στην Θεσσαλονίκη. Είναι από ποια οπτική γωνία το δει ο καθένας. Αυτό είπε και ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, θα ακούσουμε μετά τις δηλώσεις του. Ναι. Τώρα, για να μας σχολιάσει και ο Τόνι τη σειρά των αγώνων, να τους δούμε λίγο πώς ακριβώς είναι η σειρά των αγώνων. Καθώς την πρώτη αγωνιστική ο Άρης έχει ρεπό στις 25 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Βλέπουμε ρεπό στις 25 Οκτωβρίου στην πρώτη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική 8 Νοεμβρίου το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στο Κλεάντης Βικελίδης. Τρίτη αγωνιστική 29 Νοεμβρίου, μεσολαβούν 21 μέρες με την Bolton στο Μάντσεστερ. Και 6 Δεκεμβρίου το μάτς με την Πράγα στο Κλεάντης Βικελίδης. Τώρα το πρόγραμμα κλείνει στις 19 του μηνός με το μάτς κόντρα στην Bayern στην Allianz Arena. Ενδεχομένως μέχρι τότε το μάτς να είναι και διάφορο, αλλά αυτό θα φανεί από την πορεία των πραγμάτων. Βλέποντας κανείς αυτή τη σειρά των αγώνων, θα ήθελα να ρωτήσω τον Τόνι Κάλβο, αν πιστεύει ότι για αγωνιστικούς λόγους είναι καλό το γεγονός ότι ο Άρης υποδέχεται τις δύο λίγο πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου στην έδρα του και επομένως θα έχει την ευκαιρία να πάρει περισσότερους βαθμούς. Creo que vamos a que Άρης va a jugar en casa con los dos equipos un poco más, no tan difíciles como los demás. Eso es bueno para el equipo. Bueno, difícil, ya he dicho que son todos los equipos y la verdad que no hacemos menosprecios a ninguno. La verdad que es un grupo difícil, va a estar muy igualada la eliminatoria y para pasar a la siguiente ronda. Y bueno, yo no quiero menospreciar a nadie, yo espero que ellos tampoco menosprecien a nosotros porque ya le hemos dado una buena lección a Zaragoza y yo no quiero que piensen así porque también se pueden llevar la lección ellos, ¿no? Δεν θέλω να υποτιμήσω καμία ομάδα, δεν μπορώ να μιλήσω για τις δύο ομάδες που έρχονται στην έδρα μας. Μην ξεχνάμε ότι η Σαραγώσα ήταν αυτή που υποτίμησε τον Άρη και τελικά δεν μπόρεσε να περάσει στους ομίλους. Και αυτόν τον λόγο δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν από τους αντιπάλους που πρόκειται να έρθουν ή που θα πάμε εμείς στην έδρα τους. Ναι. Λοιπόν, τώρα μετά την σειρά, να δούμε και το προφίλ, την αξιολόγηση των αντιπάλων, θυμίζοντας ότι στον όμιλο είναι και ο Ερυθρός Αστέρας, η τελευταία ομάδα δηλαδή που προπονούσε ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή Παυσάτο. Αυτός είναι τουλάχιστον ο ρόλος της Bayern Μονάχου στον έκτο όμιλο. Οι Βαβαροί φέτος εμφανίζονται πανίσχυροι. Η περσινή απογοητευτής πορεία ανάγκασε τη διοίκηση να επενδύσει 70 εκατομμύρια ευρώ μόνο για μεταγραφές για να ξεπλύνει την τροπή του αποκλεισμού από το Champions League έπειτα από 11 χρόνια συνεχής παρουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, Λούκα Τόνι, Ριμπερί και Μίροσλαβ Κλόζε μετακόμισαν στο Μόναχο και τα πρώτα δείγματα ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακά. Μια ματιά στα αποτελέσματα του άλλου στο γερμανικό πρωτάθλημα είναι αρκετή. Έπειτα από 9 αγωνιστικές, η Bayern βρίσκει τα ήττα στην πρώτη θέση με 23 βαθμούς, με γκολ αβερέιτ 25-3 και έχοντας περάσει με το επιβλητικό 0-4 από την έδρα της Βρέμης. Στους ομίλους του κυπέλου UEFA προκρίθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή με 2 νίκες επί της πορτογαλικής Μπελενένσες. Η Bolton βάση δυναμικότητας αποτελεί το δεύτερο τετάξι όνομα του ομίλου. Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ της, αλλά χωρίς ο Σάμα Λαρντάις στον πάγκο, ο οποίος δημιούργησε την ομάδα και την εγκατέστησε στα υψηλά στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το καλοκαίρι και έπειτα από 8 χρόνια συνεργασίας, προτίμησε τεχνική ηγεσία της Newcastle, αφήνοντας το πόσο του τον επί σειρά ετών συνεργάτη του Σάμι Λί. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, λόγω χειρουργικής επέμβασης,
έχασε τη θέση του βασικού. Ενώ στο ρόλο τη Μπότον ξεχωρίζουν τα ονόματα των Κέβιν Νόλαν, Σινκλέρ, Διούφ, Γκάρι Σπιτ, Λόιτ Σάμιουελ και φυσικά του Νικολά Ανελκά, που σημείωσε το μοναδικό γκολ του επαναληπτικού αγώνα με τη Ραντνίσκι, έχοντας εκφράσει όμως τάσεις φυγής. Η μέχρι στιγμής πορεία τη Μπότον πάντως είναι απογοητευτική, καθώς με 6 ήττες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία νίκη, βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση Premier League με 5 βαθμούς. Έχοντας περάσει την τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα πριν από ακριβώς ένα χρόνο, του Σαμπάγκεβιτς, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη έρευνα για να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της ομάδος. Η καλύτερα του συλλόγου των 51 τίτλων. Οι Σέρβοι απέκτησαν την πολωνική Γκρότσιν με 2 νίκες για να προκριθούν στους ομίλους. Βρίσκονται στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος και διαθέτουν πλήρες υλικό και φιλοδοξούν επίσης σε μια καλή πορεία στο κύπελο UEFA. Η Μπράγκα θεωρητικά είναι η πιο άσχημη ομάδα του έκτου ομίλου. Η πορεία της τελευταία χρόνια όμως χαρακτηρίζεται ανωδική. Πρόκειται για ένα προϊόν του Χεσουάλντο Φερέιρα, ο οποίος βέβαια αφού την ανέβασε πολλά επίπεδα, επέλεξε την Μποαβίστα και πλέον είναι στην Πόρτο. Στην τεχνική ηγεσία της ομάδος πλέον βρίσκεται ένας άλλος σπουδαίος παίκτης της Πόρτο, ο Τζόρτζε Κώστα. Πέρυσι η Μπράγκα έφτασε στο 16 του κυπέλου UEFA, καθώς απέκλεισε και την Πάρμα, αλλά η πορεία της σταμάτησε στην Τότεναμ. Φέτος δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αφού έπειτα από 7 αγώνες βρίσκεται στην 7η θέση με 10 βαθμούς. Στους ομίλους του κυπέλου UEFA προκρίθηκε έναντι της Χάμαρμπι που έλαμψε το άστρο, το Αμπντουλραχάμ από το Κατάρ. Λοιπόν, αυτή είναι η αξιολόγηση των τεσσάρων αντιπάλων, το προφίλ τους ουσιαστικά. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Τόνι Κάλβο αν πιστεύει ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να δώσει πιο εύκολα την πρόκριση στον Άρη, υπενθυμίζοντας ότι προκρίνονται από κάθε όμιλο οι 3 από τις 5 ομάδες, αν δηλαδή υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο του Άρη για την πρόκριση. Πασαν λωτέρες εντελοστίνκο, του κρέες και έχει άλλο και που έδε φαθιλιτάρ, Άρης παρά και που έδε σεγίρ. Bueno, yo creo y confío que te, para la clave para pasar es jugar, como hicimos contra Zaragoza, ¿no? Con la misma ilusión, con la misma tranquilidad, con la misma experiencia que tuvimos contra Zaragoza. Y bueno, luego es cuestión de tener un poquito de suerte, ¿no? Que también la tuvimos contra Zaragoza, eso sí es verdad, pero también es, y espero que nos acompañe para la siguiente fase. Είναι δύο παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν κλειδιά. Το πρώτο είναι να παίξουμε όπως παίξαμε κόντρα στη Σαραγώσα με την εμπειρία που δείξαμε και με την ταχύτητα που είχαμε κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων. Το δεύτερο είναι και ο παράγοντας τύχη που μας βοήθησε αρκετά. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια τύχη. Τάσο, ο Άρης έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα, πλέον ένα βαντάζ, το γεγονός ότι μία από τις 4 ομάδες την ξέρει πολύ καλά του Σαμπάγκεβιτς, γιατί είναι αυτή που προπονούσε μέχρι πέρσι. Έτσι. Και είναι σημαντικό γιατί. Στην πρώτη αγωνιστική ο Άρης έχει ρεπό, άρα μπορεί να δει και την δυναμικότητα των υπολείπων ομάδων. Της Bayern, για παράδειγμα, είναι γνωστή η δυναμικότητα, όπως είναι γνωστή και των υπολείπων ομάδων, αλλά μπορούμε οι άνθρωποι του Άρη σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι ομάδες. Ο Άρης δεν αγωνίζεται στην πρώτη αγωνιστική, έχει ρεπό. Υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο πρώτο παιχνίδι στο Κλειάνι της Βικελίδης. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα που προπονούσε μέχρι πέρσι. Και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσει απέναντι στην Μπόλτον στο Reebok Stadium νίκη. Αυτό υποστηρίζουν οι άνθρωποι του Άρη. Θα παίξουν και οι ποδοσφαιριστές. Θα παίξουν σε όλα τα παιχνίδια για να κερδίσουν. Αυτό έκανε και στην Ισπανία. Αυτό έκανε και στο Κλειάνι της Βικελίδης με τη Σαραγώσα. Αλλά έχει σημασία γιατί ο Τόνι Κάλβο αναφέρεται πολύ στο παιχνίδι, σε αυτή τη διπλή μονομαχία με τους Ισπανούς. Και είναι φυσιολογικό αυτό γιατί ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι φυσιολογικό, αλλά έχει σημασία να μας πει και το πώς εισέπραξαν οι Ισπανοί, γιατί οι συμπατριώτες του είναι κοντά στην Αραγωνία, είναι η ιδιαίτερη του πατρίδα, είναι από τη Βαρκελόνη ο Τόνι. Και μπορεί να μας πει τι ήταν αυτό που τους έκανε περισσότερο εντύπωση και τι συζήτησαν μετά. Οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας γενικότερα και από την αίσθηση που είχε. Como se han sentido que han dicho los de Zaragoza después del partido que perdieron. Bueno, yo lo que dijeron ahí en Zaragoza no lo sé. Yo sé de algunos comentarios que dijeron aquí a periodistas de aquí de Grecia que dijeron que tuvimos mucha suerte, ¿no? Y la verdad que sí, bueno, tuvimos suerte por pasar la eliminatoria, pero yo creo que aquí jugamos bastante bien, utilizamos nuestras bazas y bueno, jugamos el partido a nuestra manera y la verdad que para mí tuvieron suerte ellos de no llevarse algún gol más, ¿no? Que tuvimos bastantes ocasiones y claras. Στη Σαραγώσα δεν άκουσε κάτι να λένε συγκεκριμένο. Αυτά που άκουσα όταν γυρίσαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα ήταν ότι δηλώσαν ότι είχαμε αρκετή τύχη η ομάδα του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησε και η τύχη, αλλά ήταν και το πρώτο παιχνίδι που μπορέσαμε, σκοράραμε, κρατήσαμε το θετικό αποτέλεσμα και πήγαμε για να διεκδικήσουμε την πρόκριση επάξια στην Σαραγώσα. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε τώρα το. Επειδή αναφέρουμε προηγουμένως ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, τι δήλωσε ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς για την κλήρωση. Δεν θέλει να σχολιάσει το γεγονός ότι στον ίδιο όμιλο είναι και ο Ερυθρός Αστέρας. Σίγουρα θα είναι Bayern η ομάδα που θα περάσει πρώτη.
είναι πιο δυνατή από όλους μας και πιστεύω ότι εμείς οι άλλοι υπόλοιποι θα παλέψουμε άλλες 2-4 που είστε πέρασε. Και η Βόλτον και ο Σέρας και εμείς, θα έλεγα έχουμε ελπίδες. Εμείς πάλι θα κάνουμε μία προσπάθεια, όσο μπορούμε πιο γρήγορα να μάθουμε για αντιπάλους και να είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε πιο καλά. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο παιχνίδι είναι εδώ και έχουμε ευκαιρία αμέσως να είναι σημαντικό να πάρεις στην αρχή το πρώτο παιχνίδι και μετά πάρεις ένα άλλο αέρα. Αν το χάσεις είναι δύσκολο το πράγμα. Από πλευρά δυνατότητας καλύτερα να παίζουμε την Bayern εκεί. Για ακριβούς λόγους καλύτερα θα είναι εδώ, θα το ξέρω. Αλλά καλύτερα είναι έτσι όπως είναι κατά τη γνώμη, όπως είναι η κλήρωση. Υπάρχει και το δεδομένο να παίζουμε ότι... πρώτο παιχνίδι εδώ με τη Ζέρα και το δεύτερο να παίζουμε τη Μπράγκα. Υπάρχει και το δεδομένο ότι η Μπάγερν προσπαθούμε... παίζει τελευταία. Θα προσπαθήσουμε οπωσδήποτε. Αν θες να περάσεις πρέπει να κερδίσεις δύο σπίτι. Τρεις περνάνε. Έτσι θα προσπαθήσεις τώρα αν μπορείς να πάρεις κάποιο βαθμό. Θα δούμε ποια απορία θα έχουν και άλλες ομάδες. Επειδή το ανέφερε και ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς στις δηλώσεις του Τάσο, να πούμε ότι με δύο νίκες συνήθως μέχρι τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει οι συγκεκριμένοι όμιλοι στο κύπελλο UEFA, οι περισσότερες ομάδες προκρίνονται στην επόμενη φάση, έστω και σαν τρίτη. Έτσι. Προκρίνονται οι τρεις από τις πέντε ομάδες. Έχει τύχει να προκριθεί και η ομάδα με μία νίκη και μία ισοπαλία. Ασφαλώς. Mm-hmm. Ανάλογα με τα αποτελέσματα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων, πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη επαφή μεταξύ των ομάδων. Ο Άρης ζήτησε 2.500 εισιτήρια για το παιχνίδι του Reebok κόντρα στην Bolton και 8.000 εισιτήρια για το παιχνίδι της Allianz Arena στο Μόναχο από την διοίκηση της Bayern, σε μια πρώτη επαφή επαναλαμβάνω. Ενώ οι Σέρβοι ζήτησαν για το πρώτο παιχνίδι, αυτό στο Κλεάν της Βικελίδης, το πρώτο που θα δώσει ο Άρης μια και την πρώτη αγωνιστική έχει ρεπό, 1.000 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους που θα ταξιδέψουν στην Θεσσαλονίκη. Και θέλω να ρωτήσω τον Τόνι Κάλβο, επειδή το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για τον ίδιο, μετήχε με τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Νέων της Ισπανίας. Αμέσως μετά ταξίδεψε στη Γαλλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Αν νιώθει ακόμα ότι πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να βρει τη φόρμα του, να βρει τον εαυτό του, να ξεπεράσει ενδεχομένως και την κούραση, τι περιθώρια βελτίωσης πιστεύει ότι έχει ο ποδοσφαιριστής? Después de la selección española, fuiste a pretemporada en Francia, no descansaste nada. ¿Tú crees que puedes mejorar más? Sí, ¿no? La verdad que yo no solo considero esto, ¿no? Sino el míster también, que también me ve que un poquito cansado y bueno, la verdad que sí, no he tenido vacaciones en dos años prácticamente y bueno, y eso soy joven, sí, lo puedo aguantar, pero hay que tomarse las cosas con calma y la verdad que bueno, que sí que puedo mejorar, ¿no? Ya lo hice bien al principio cuando llegué aquí y la verdad que bueno, me sentía un poquito cansado y el míster me está dando un poquito de descanso y la verdad que eso se agradece. Η αλήθεια είναι ότι δύο χρόνια στην ουσία δεν μπόρεσα να ξεκουραστώ. Τα πήγα καλά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και στην αρχή. Από εκεί και πέρα βγήκε κάποια κούραση. Ο προπονητής αποφάσισε να με ξεκουράσει. Ελπίζω να βελτιωθώ άμεσα, να γίνει μια αλφα αποκατάσταση και να μπορέσω να πάω ακόμη καλύτερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τόνι Κάλβο Παναγιώτη και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ por todo y buena suerte. Παρακαλώ. Να ευχαριστούμε και τον Τάσο Πακλατζή. 8.000 εισιτήρια για τον αγώνα της Μπόλτον και άλλα 8.000 εισιτήρια για τον αγώνα του Μονάχου. Όλα αυτά βέβαια γίνονται ανάλογα με τη χωρητικότητα του γηπέδου, καθώς ο Άρης δεν μπορεί να ζητήσει και κάθε φιλοξενούμενη ομάδα έναν αριθμό περισσότερο από το 5%. Από την άλλη πλευρά, ήδη ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου έχει δείξει ενδιαφέρον για να φέρει 1.000 οπαδούς του στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μάλιστα πρέπει να ξεπεράσουν και κάποια προβλήματα γραφειοκρατικά με τη βίζα. Και υπάρχει αισιοδοξία λοιπόν, όπως λέγαμε, ότι όλα θα πάνε καλά και σε αυτή τη φάση των ομίλων για την ομάδα του Άρη που έχει υψηλές βλέψεις φέτος, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Ωραία Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Να δούμε τώρα αναλυτικά και τους 8 ομίλους αυτής της φάσης του κυπέλου UEFA. Για τον πρώτο όμιλο, Αλκμαρ, Ζενίτ, Έβερτον, Νιρεμβέργη και Λάρισα. Ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτό τον πρώτο όμιλο. Δεύτερος όμιλος, επίσης ενδιαφέρει την Ελλάδα, Παναθηναϊκός. Θα παίξει με τις Λοκομοτίβ Μόσχας, Ατλέτικο Μαδρίτης, Κοπενχάγη και Αμπερντίν. Στον τρίτο όμιλο, Βιγιαρεάλ, ΑΕΚ, Φιωρεντίνα, Μλάντα Μπόλεσλαβ και Έλφσμπορκ. Τέταρτος όμιλος, Βασιλεία, Αμβούργο, Ρεν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Μπραν. Πάμε στον πέμπτο όμιλο.
Bayern Leverkusen, Σπάρτα Πράγα, Σπαρτάκ Μόσχα, Τουλούζ και Ζυρίχη. Έκτος όμιλος, όπως αναφέραμε και πριν, ο όμιλος του Άρη, κόντρα στην Bayern Μονάχου, την Bolton, την Πράγα και τον Ερυθρό Αστέρα. Στον 7ο όμιλο, Άντερλεχ, Τότεναμ, Χετάφε, Χάποελ Τελαβίβ και Άλμπορν. Και τέλος στον 8ο όμιλο, Μπορντό, Αούστρια Βιέννης, Γαλατά Σαράι, Χέλσιμπορκ και ο Πανιόνιος της Νέας Σμύρνης. Πριν περάσουμε να δούμε τι δήλωσε σήμερα ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, να πούμε ότι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, στο οποίο όπως αναφέραμε ο Άρης έχει ρεπό, για τις ελληνικές ομάδες έχουμε Everton Λάρισα, Elfsborg ΑΕΚ, Χέλσιμπορκ Πανιόνιος και Παναθηναϊκός Αμπερτίν. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, ο προπονητής του Άρη Ντούσαν Μπάγκεβιτς έκανε δηλώσεις. Ας παρακολουθήσουμε τι επεσήμανε. Θα έλεγα ότι εντάξει, η κλήρωση δεν περιμέναμε εύκολη, ούτε μπορούσε να είναι εύκολη. Μετά που περάσαμε την Σαραγκόζα, που δεν πιστέψανε πολύ, εμείς δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Σίγουρα θα είναι Bayern η ομάδα όποια θα περάσει πρώτη. Είναι πιο δυνατή από όλους μας και πιστεύω ότι εμείς οι άλλοι υπόλοιποι θα παλέψουμε άλλες δύο-τέσσερις ώστε περάσει. Και η Bolton και ο Αστέρας και εμείς. Τα έλεγα έχουμε ελπίδες. Εμείς πάλι θα κάνουμε μια προσπάθεια όσο μπορούμε πιο γρήγορα να μάθουμε για τον τύπαλος και να είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε πιο καλά. Πώς ξεκινάτε με ένα ιδιαίτερα σημαντικό μάτι και για εσάς προσωπικά κοντά στον Ερυθρό Αστέρα? Δεν θέλω να πω προσωπικά τίποτα. Για εμάς όλους είναι για Άρη, για την Ελλάδα. Το ίδιο είναι. Αλήθεια είναι ότι το πρώτο παιχνίδι είναι εδώ και έχουμε ευκαιρία αμέσως να είναι σημαντικό να πάρεις στην αρχή το πρώτο παιχνίδι. Και μετά πας με άλλο αέρα. Αν το χάσεις είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι καλό για τον Άρη Μπάγκεβιτς που θα παίξει εντός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα και με την Μπράγκα? Δεν μπορείς να πεις σίγουρα είναι καλό. Εντάξει, καλό είναι από πλευρά δυνατότητας, καλύτερα να παίζουμε την Bayern εκεί. Για χρονικούς λόγους καλύτερα θα είναι εδώ, αυτό το ξέρω. Αλλά καλύτερα είναι έτσι όπως είναι, κατά τη γνώμη, όπως είναι η κλήρωση. Υπάρχει να παίζουμε πρώτο παιχνίδι εδώ με τη Στέρα και το δεύτερο να παίζουμε με την Μπράγκα. Προσπαθούμε, θα προσπαθήσουμε οπωσδήποτε. Πρέπει, αν θες να περάσεις, πρέπει να κερδίσεις δύο σπίτι. Τρεις περνάνε. Έτσι θα προσπαθήσεις τώρα, αν μπορείς να πάρεις κάποιο βαθμό. Θα δούμε ποια πορεία θα έχουν και άλλες ομάδες. Η Bayern θα είναι ο ρυθμιστής, μια και ο Άρης παίζει την τελευταία αγωνιστική και θα έχει παίξει με όλες τις ομάδες. Συγγνώμη. Θα είναι η Bayern ο ρυθμιστής του ομίλου, μια και είναι η δυνατότερη ομάδα και ο Άρης. Είναι πιο δυνατή ομάδα, είναι ομάδα που έχει επενδύσει πάρα πολύ. Και πολλούς παίκτες πήρε και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο δυνατή ομάδα από το Bayern σε όλα τα όμιλα. Από το κύπελλο F υπάρχει βέβαια μπροστά σε ένα παιχνίδι κυπέλλου Ελλάδος. Δεν ξέρω αν είναι απότομη προσγείωση. Δίνεται την ίδια προσοχή γιατί ο Άρης έχει ως στόχο, φαντάζομαι, και τη διάκριση στο κύπελλο. Εμείς ό,τι έχουμε, ό,τι μας έρχεται εδώ πρώτο, κάθε στόχο έχουμε. Όσο μπορούμε περισσότερο να περνάμε, όσο τι μπορούμε να πάρουμε. Σημασία δίνουμε σε κάθε παιχνίδι και στο κύπελλο Ελλάδος και στο κύπελλο UEFA και στο πρωτάθλημα, σε όλα. Όσο μπορούμε περισσότερο να προχωράμε. Στα δύσκολα φαίνεται τι πρέπει να κάνεις, τι μπορεί να γίνει, τι περιμένεις κτλ. Στα εύκολα δεν κερδίζεις πολλά. Κύριε Μπάγκεβιτς, οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πίεση που θα έχουν τόσο στο πρωτάθλημα? Δεν χρειάζεται να έχουν πίεση. Είχαν πίεση πάρα πολύ με την Σαραγκόζα και καταφέραμε. Εμείς θα πάμε έτσι ένα-ένα παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε πάλι. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά μετά από αυτό το παιχνίδι και όλα τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα μας δείξανε και μπορούν, πιστεύω, και ακόμα να έχουν απόδοση καλύτερη και ακόμα πιο καλά να παίζουν. Όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, Πέμπτη Κυριακή τα παιχνίδια θα είναι. Το ξέρω. Είναι κάτι πολύ καλά. Έχουμε και αυτές τις μέρες τώρα εδώ που θα ξεκουραστούμε. Πιστεύω ότι έχουμε πάρει και ορισμένα πράγματα από αυτό το ένα μήνα. Και θα είναι καλύτερα τα πράγματα.